Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστεύω μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Εμίλιος είναι πίσω, ή ο Θανάσης? Ο Εμίλιος Γαβριλίδης στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Αυτό είναι μόνος του ή Genesis? Genesis είναι. Όχι μόνος του. Τι να κάνω. Πιάνω χώρο. Μόνο χώρο πιάνεις. Σαν τη γυναίκα μετά το σεξ.
Φτιάχνει χώρο. Φρόντισε, ρε φίλε, να με διώξουν για να είσαι μόνος. Και εγώ τι να σε διώξω, εγώ ρουφιάνος είμαι. Εσύ πήγαινες και παρακαλούσες τον Ανδρώνη. Μεγαλομέτωχος. Αόρσου. Μεγαλομέτωχος. Όχι μικρομέτωχος. Καλά, καλά. Εντάξει, κόκκινε μου. Και καλά, ξηγές. Τι μεγαλομέτωχος είμαι, κόκκινε. Μεγαλομέτωχος, εδώ. Από πού είμαι μεγαλομέτωχος. Μικρομέτωχος. Και καλά κάνει. Εντάξει. Δεν έχω βαθύ κάθισμα στις ταβέρνες, γι' αυτό. Έχω μικρό κάθισμα. Του Τετάρτου. Όχι, επειδή ανησυχεί για να πιάνει, λέω μεγαλομέτωχο, οπότε μπορεί να διώξει όποιον θέλει. Είδε. Εντάξει. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολη 95.5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και μην ξεχνάτε, οι φίλοι επαγγελματίε οδηγεί ταξί. Ότι στην Εσκιάδη Μπαλοδήμο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, έχουν απομείνει δύο Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου. Θα τα κάνετε δικά σας με 17.500 ευρώ έκαστο και μπορείτε να μάθετε περισσότερα είτε πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών είτε τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για αυτοκίνητο με κινητήρα φυσικού αερίου Εσκιάδης Μπαλοδήμος, γιατί το μέτρο για την πρημοδότηση του ταξί δεν βλέπω να κρατάει για πολύ ακόμη. Κάντε το δικό σας. Λοιπόν, ampinasdeliveras.gr, πάνω από 2.500 προσφορές για να διαλέξετε για το γεύμα σας. Αν είστε και πάνω από ένας στο χώρο τον επαγγελματικό ή στο σπίτι, μπορείτε να παραγγείλετε από δύο διαφορετικά καταστήματα. Οι προσφορές να μπουν σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό. Οπότε κατέβασε τώρα στο tablet ή στο application ή στο κινητό το application deliveras.gr. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το σκορ το οποίο προέβλεψες χθες και ήταν ακριβέστατο. 2-0 με δύο ωραία γκολ από τον Μαουρίσιο, το δεύτερο ήταν καταπληκτικό. Ποιος δεν θα παίξει με την ΑΕΚ. Γιατί? Γιατί τραυματίστηκε. Δεδομένο είναι αυτό ή... τι ρεπορτάζ κάνεις, ρε κόκκινε. Ήρθες εδώ, πίνεις καφέδες, τρως σιρόπιτες. Από τώρα. Λουκανικανόπιτες. Από τώρα. Ναι. Λουκανικόπιτες, λοιπόν. Λουκανικανόπιτες. Καλά, ανικανότητος... Λουκανικόπιτες, λέει. Όταν πας, δηλαδή, λουκανικόπιτες. Τι είναι? Μία λουκανικόπιτες. Εσύ είπες λουκανόπιτες. Εσύ λες ένα λουκανικό... Αυτά τα μακριά ξέρεις. Λουκανόπιτα. Όχι, του Λουκανίδη πίτα είναι. Τουτάκι. Ή του Λουκάκου. Άντε ρε κόκκινε να πούμε πάλι τα θέματα. Τραυματίστηκε, είναι, δεν παίζει με την ΑΕΚ ο Μαουρίτσιο. Αυτό είναι η είδηση. Τι έπαθε. Τι έπαθε. Τι έπαθε. Το γονατό του μάζεψε υγρό. Του κάναν παρακέντηση και καπούτ. Θα παίξει ο Σαχόφ εκεί. Θα τραβηχτεί εκεί με τον Μπακασέτα, θα πορέσουν τα μάτια μας. Λέγε παρακάτω άλλα. Αυτή είναι η είδηση. Είδηση. Ο σκόρερ που έβαλε τα δύο γκολ. Που ξελάσπασε τον ΠΑΟΚ. Γιατί... Έχει λύσει ο ΠΑΟΚ. Τέτοια ποιότητα, όχι. Στα χάφ, όχι. Άκου να δεις, είναι λίγο παρεξηγημένο. Εσύ ποιότη. Είναι λίγο παρεξηγημένο, δηλαδή ακούω από πολλούς. Ότι. Και βάζω και εμάς μέσα. Εσύ τι έκανες. Βάζω και εμάς. Τι κάναμε εμείς. Τι κάναμε. Ναι, τι κάναμε. Λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ποιοτικό υλικό. Όχι απαραίτητα σε όλες τις θέσεις. Υπάρχουν θέσεις που έχει. Υπάρχουν δύο θέσεις που δεν έχει ποιότητα. Ποια είναι η ποιότητα. Του αριστερού μπακ. Και του άλλη. Η άλλη ποια είναι. Και οι άλλοι, ναι. Του παρτενέρ του στόπερ, του Πέστονα. Του Πέστονα, ο Πέστονα τι θέση παίζει, στόπερ. Εγώ τουλάχιστον σου λέω τα ονόματα. Του Ζαμπράνο, ναι. Δεν λειτουργώ έτσι. Του Ζαμπράνο, του Ζαμπράνο. Δεν κάνει δηλαδή ούτε ο Μαλεζάς, ούτε ο Βαρέλο, ούτε ο Κρέσπολες. Κανένας από τους θέσεις. Ποιότητα. Η ποιότητα. Δηλαδή να συγκρίνω την ποιότητα, ναι. Του Μαουρίτσιο, ναι. Του Σέντερφορ. Του Σέντερφορ ποιότητα έχει. Του Μακ. Ο Μακ έχει ποιότητα. Δεν έχει. Την έβγαλε χθες λίγο. Που έπαιξε, έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Να συγκρίνω, ναι, την ποιότητα με αυτή των υπόλοιπων. Όχι. Αλλά από την ποιότητα μέχρι το γίναμε ομάδα υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Βρε άνθρωπε, σου λέω τώρα τους παοξίδες ότι θα πάνε με τον καλύτερο τους παίκτη χθες που από τα χαφ κάνει τα γκολ, που βγαίνει στην καλή την μπάσα, ότι είναι ο καλύτερος παίκτη στα χαφ του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω εγώ τώρα που έβαλε τα γκολ, ένα μήνα το λέω. Okay. Ότι ο Μαουρίτσιο δεν είναι Ελκαντουρί. Είχες επισημάνει από την εποχή που. Πού? Που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, ότι αυτός θα βοηθήσει πολύ. Για τον Ελκαντουρί έχω μεγάλες αμφιβολίες. Για τον άλλο, τον Πίσεσβαρ, είναι βιολογικά καθαρισμένος.
τελειωμένος. Τα έχουμε πει στον κόσμο. Ο Ελ Καντουρί έκανε κάτι χθες το οποίο πρέπει να σε κάνει να αισιοδοξεί. Τι έκανε ο Ελ Καντουρί να με αισιόδοξος εγώ. Λοιπόν, αν τον δεις, ναι, πανηγυρίζει όλα τα γκολ σαν μικρό παιδί, ναι, μαζί με τους υπόλοιπους. Τι λέει φίλε, σοβαρά μιλάς. Ναι. Να φύγω. Να, δε, να. Όταν είχε, ναι, έρθει, ναι, ναι, όταν είχε έρθει, ναι, ήταν ρε φίλε, έλεγες από ποια φυλακή τον πήραν τώρα. Ναι. Ενώ τώρα, λοιπόν, πανηγυρίζει τα γκολ. Εκόκκινε. Χωρίς. Καθάρισε ρε, το είπαμε. Ευχαριστούμε τον Ζαΐρη. Τελείωσε. Okay. Βέβαια, έκανε ρεπορτάζ πριν από δευτερόλεπτα, το ρώτησα. Μου λέει αυτό τι παρακέντηση βγάζει το γόνατο υγρό. Καθάρισε. Okay. Τελειώσαμε. Okay. Θα πάει εκεί τώρα με τον Κάτσε, τον Κάνιας, ο οποίος δεν παίζουνε, με τον Τζίμιροτ και βρες εσύ τον άλλονα. Το, βρες το οκτάρι που θα παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί. Ο Μιστακίδης σε τι φάση είναι. Ο Μιστακίδης σε τι φάση είναι. Όχι ότι μπορεί να τον βάλει στα βαθιά. Αν τον πάρει στο Κιλκής. Λέω σε τι φάση είναι. Θα σου πω. Ή στην Αριδαία, στα Πόζαρ. Στα Πόζαρ. Πότε θα είναι έτοιμος. Ποτέ. Δηλαδή τελείωσε ποδοσφαιρικά. Δεν μπορεί να παίξει τώρα ο Μιστακίδης. Ρε κόκκινε, είναι δυνατό ρε φίλε. Δηλαδή, σαν να πάρει τον καρδιοπαθή που βγαίνει από τον bypass και να του πει δούλεψε 18 ώρο. Δούλεψε 18. Πότε θα είναι έτοιμος ο Μιστακίδης. Ποτέ φέτος. Είναι το σοβαρή ο τραυματισμό που είχε. Δεν υπάρχει φόρμα στο Μιστακίδη. Okay. Δεν πρόκειται να επενδύσει ο ΠΑΟΚ στο Μιστακίδη. Θα το δώσει δανεικό, έχω μια πληροφορία. Μάλιστα. Πλατανιά θα το δώσει. Όχι. Γιάννενα που είναι φίλοι εκεί πέρα και Κέρκυρα κάπου εκεί θα τον δώσει. Αυτό έμαθα. Το κατάλαβες. Ας το Μιστακίδη. Καπούτ, πέθανε. Είναι για να πάει δανεικός αλλού. Πέθανε για τον ΠΑΟΚ εννοώ. Δεν μπορεί το παιδί. Παρακάτω. Μιστακίδη. Πάρω προτάσμα τώρα, περιμένω το Μιστακίδη. Έχω ρόστερ εγώ να περιμένω το Μιστακίδη να είναι γερό το παιδί. Και να ξαναπαίξει, νέος είναι, θα ξαναπαίξει. Αλλά όχι φέτος. Φέτος θα πάει δανεικός το Γενάρη. Έτσι μου είπαν. Έτσι έμαθα, έτσι λέω. Άλλο. Okay, καλά κάνεις και το λες. Τι, τι. Λοιπόν, για αυτό το παιχνίδι θα μιλήσουμε. Ποιο παιχνίδι? Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έχουμε μέλλον. Τώρα μιλάμε για αυτό που είδαμε χθες. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ, θα πω το τετριμένο που το ακούσατε από παντού, είχε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ναι. Που καθάρισε, ναι, και μετά χαλάρωσε και, ναι, έκανε μια πολύ σοβαρή και καλή διατήρηση του σκορ. Ναι. Εντάξει, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ναι. Καθόλου δεν δυσκολεύτηκε. Δυσκολεύεται γιατί. Πού δυσκολεύεται? Στο δοκάρι, αν μπει, ναι, μετά αλλάζουν πολλά δεδομένα. Άμα έμπαινε το δοκάρι, μπορεί να δυσκολευόταν. Αφού δεν μπήκε το δοκάρι, δεν δυσκολεύτηκε. Ναι, γι' αυτό. Οι άλλοι 90 λεπτά δεν κάνουν μια φάση. Ναι. Στο χρονικό, στο 52, η Μπαρσελόνα, στο 54, ναι, έγινε αυτό. Στο 60 κάπου έγινε. Εντάξει. Και όπως και ένα μετά θα σφίγγανε τα πράγματα. Α, θα σφίγγανε. Ρε φίλε, δοκάρι πήγε, δεν πήρε ΣΥΡΙΖΑ, ότι. Και τι έγινε, ρε κόκκινε, στα 90 λεπτά μια ομάδα δεν κάνει μια φάση, πήγε δοκάρι. Οι άλλοι βγάλανε μάτια. Ο άλλος κάθε 2 λεπτά έβγαζε αποκρούσεις έκανε. Βεβαίως. Έκαναν αυτοί ένα δοκάρι, πρέπει να το κάνουμε θέμα τώρα. Δεν το κάνανε. Κάνανε ένα φάουλ, πήγε η μπάλα στο δοκάρι. Κάνουν. Σιγά τα λάχανα. Συζήτηση κάνουν. Να γίνει το μισθό 0-0 το δοκάρι. Να έμπαινε, να σου πω, ναι, αλλάζει το παιχνίδι κτλ. Έγινε στο 2-0 στα 90 λεπτά. Ευαίσαν αυτοί να το γυρίσουν σε 4-4-2. Γιατί ρισκάραν οι άνθρωποι. Έπρεπε κάτι να κάνει. Έπρεπε κάτι να κάνει. Τι ακάτσια κάνει το. Να κάτι να πει ότι έχασαμε. Άκου που ήταν ωραίος ο ΠΑΟΚ χθες. Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό. Να τελειώσω. Τελείωσε. Λοιπόν, 45 λεπτά αυτό, ναι, ήταν. Το ερώτημά μου σε σένα, ναι, ναι, και σε όλους είναι, ναι, ένα. Τι είναι? Ο ΠΑΟΚ μέσα τα πάει καλά. Ναι. Χωρίς κανένα μεγάλο αντίπαλο. Ναι, ναι. Μέσα τα πάει, τα καλά, πάει καλά. Και πολύ σοβαρός είναι και χωρίς κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Έξω. Έξω. Θα αποφασίσει να αλλάξει αυτό το πρόσωπο. Κυριακή θα κάνει το διπλό και θα αποφασίσει. Ναι, από και θα είναι η πρώτη. Θα πάει στο αεροδρόμιο το πρώτο μάτι. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία σου? Ότι δεν πιστεύω στην ΑΕΚ. Ναι, όταν λες δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύω, ρε. Η ΑΕΚ καθάρισε. Βιολογικά εννοείς. Και βιολογικά και σαν ρόστερ. Η ΑΕΚ έπαιξε 5-3-2 εχθές με τον Πανιόνιο. Ναι. Και πήγαινε για το 0-0. Ή να το πάρει 0-1. Που το πήρε 0-1. Αλλά ποια είναι η ιστορία, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, άμα δεν τραυματιζόταν ο Τσόσιτς, δεν θα γύριζε ποτέ σε 4-3-3 το παιχνίδι. Θα πήγαινε με 5-3-2, θα έβγαινε 0-0 για να σώσει την καρέκλα του ο Χιμένεθ. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν παραγωγικά. Το κατάλαβες? Η ΑΕΚ, ο ΑΕΚ πήγε να παίξει παραγωγικό ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και όποτε έπαιξε παραγωγικό ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας έκανε τη μία Magic Life μετά την Μπίμπα Χέρ την άλλη. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Πήγε να παίξει, εξόντωσε το μάνταλο, τον κατέστρεψε. Η ΑΕΚ τον τραυμάτισε το μάνταλο. Εγώ λέω κοινές βλακίες. Εσύ κόκκινε λέγει ό,τι θέλεις. Εσύ λέγει ό,τι θες, ακούγεσαι. Για τον τραυματισμό που έχει. Ναι. Ότι ο τραυματισμός δεν έχει καμία σχέση, λοιπόν, με την υγική του κατάσταση. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή θέλω να πω αυτά που θέλω και επειδή ο κόσμος ακούει, εγώ είχα προβλέψει αυτόν τον τραυματισμό ένα μήνα πριν. Ο κόκκινος δεν μπορεί να το δεχτεί ότι εγώ έβγαλα αυτή την ιστορία.
Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Λάθος κάτι. Τέλος πάντων. Παρεμηνεύεις. Άστο, δεν παρεμηνεύω τίποτα. Τα γεγονότα. Ο Μάνταλος λοιπόν. Μαγιά σου. Σταμάτα, ρε, ξεκινάω και λέω σκαρτήρι για το σκο. Με πιάσει κανένα σκυλόπονος. Και για το Βιερίνια και εσύ. Τι είπα. Και για το Βιερίνια. Για το Βιερίνια όταν γράφατε εσείς διθυράμβους εσύ και έκανες δημόσιες σχέσεις με την γυναίκα του τη Βάσου και ήλεγες ο παιχταράς ήρθε. Σου είπα ήρθε το ανάπηρος. Εντάξει. Στο αμαξίδιο απάνω. Μου δημόσιες σχέσεις κάνε εσύ. Εγώ δεν γουστάρω. Εγώ βαδίζω στη ζωή χωρίς δημόσιες σχέσεις. Εσύ θες να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Θα σε πω εγώ τι θα κάνεις. Ο Μάνταλος έχει καταρακωθεί βιολογικά και όταν έχει τελειώσει στο 80 λεπτό από δυνάμεις πάει να κάνει ένα άλμα και στο πέσιμο του δεν μπορεί να πατήσει καλά λόγω υψηλών παλμών, λόγω ότι βιολογικά ήταν σε αθλία κατάσταση. Πατάει, δεν πατάει καλά και ότι δεν πατάει καλά από την κούραση του δημιουργεί το πρόβλημα. Φυσικά και δεν υπάρχει αποκούραση χιαστός. Αλλά αυτό είναι στις θεωρίες των γιατρών. Αλλά εδώ δεν έγινε αυτό που λέμε. Εδώ έγινε ο βιολογικός πυροβολισμός της ΑΕΚ απέναντι στο Μάνταλο, αναγκάζοντας το Μάνταλο ή θλάση να πάθει ή να κάνει ένα άλμα και να πάει να πατήσει και να πατήσει στραβά από την κούραση και να φύγει το πόδι του και να έχουμε αυτό το θέμα. Και εσύ τώρα βρες τους ορθοπαιδικούς και τους γιατρούς να σου πούνε τι θα σου πούνε. Εγώ λοιπόν ποδοσφαιρικά, γιατί αυτό είναι ποδοσφαιρικό, δεν είναι ιατρικό. Αυτό που σου λέω εγώ δεν είναι ιατρικό, είναι ποδοσφαιρικό. Αν μπορεί το κεφάλι σου που είναι 40 τόνους, έχει 30 γραμμάρια μυαλό μέσα να το καταλάβει. Κλείνει η παρένθεση. Για τον ΠΑΟΚ εχθές. Εκπληκτικός ο ΠΑΟΚ, η τετράδα της άμυνάς του ήρθε κάτω από το κέντρο και έπνιξε τον Παντελίδη, ο οποίος ήρθε με 3 στόπερ. Δύο πλάγια μπακ, τον Κότσιρα και τον Γιαννούλη. Σε εκπληκτικούς ειδικούς ρόλους αμυντικά, ιδιαίτερα σε οργανωμένη άμυνα αλλά και στα στημένα χτυπήματα. Ο Πάο Χίρι έχει ένα δυσάρεστο στατιστικό στοιχείο το οποίο πηγάζει και από το Μάτσο Καραϊσκάκη και από το Μάτσο Τούμπας εχθές. Έκανε πάνω από 60 στημένα χτυπήματα και δεν έβαλε γκολ. Αυτό είναι πρόβλημα για μια ομάδα. Να προσπαθείς να τριπλάρεις, να μπαίνεις, να πλευροκοπείς, να σε κάνουν φάουλ, να κερδίζεις κόρνερ και να έχεις 60 χτυπημένα χτυπήματα με το μεγαλύτερο κεφαλοσφαιριστή στην Ελλάδα που είναι ο Πρίγιοβιτς και να μην βάζεις γκολ. Έχεις πρόβλημα μεγάλο. Και από την άλλη μεριά σου κάνουν το 1/4 των στυμμένων χτυπημάτων και τρως γκολ εκεί. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα ΠΑΟΚ δια του αέρος. Πρέπει να το προσέξει αυτός που είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ και να το συζητήσουν πώς να απειλούνται λιγότερο στο κομμάτι της άμυνας στα στημένα και πώς να απειλούν περισσότερο. Πώς να απειλούν περισσότερο. Τι ευλογία είχε χθες ο ΠΑΟΚ. Καταρχήν του πιάσαν τον Μπρίγιοβιτς. Πήγε και έβαλε χαφ ο Παντελίδης πάνω στον Μπρίγιοβιτς στα στημένα. Έβαλε το εξάρι του που ήταν ο Ιγκλέσιας. Τον εξαφάνισε. Και το δεύτερο που έβαλε man to man ήταν πάνω στο Μάτος τον Τζουκαλά. Τον εξαφάνισε και εκεί. Στον αέρα. Και έρχεται η ευλογία του ποδοσφαίρου που λέγεται η πίσω γραμμή. Όταν έχω τέτοιες ομάδες, κολομάδες, να έρχονται πίσω, να στείνονται χωρίς να βγαίνουν. Κολομάδα ποια είναι? Αυτή που στείνεται και όταν πάρει την μπάλα την πετάει πλάγιο. Την ξαναπαίρνω εγώ την μπάλα. Ξαναστείνεται αυτή. Πάω να κάνω επίθεση, την πετάει την μπάλα, την ξαναπαίρνει ο μπακ μου. Αυτές είναι κολοομάδες. Όπως είναι η Τρίπολη. Και καλώς να πέσει αν είναι έτσι. Κολοομάδα. Αυτές λοιπόν τις κολοομάδες καθαρίζει ο στόπερ, το δεξί σου μπακ ή το εξάρι σου και το οχτάρι σου. Η πίσω γραμμή σε αυτά τα μάτς πρέπει να είναι παραγωγική, να βοηθάει την επίθεση. Όπως ζητάμε από τον επιθετικό να γίνεται μπακ, ζητάμε και από τον μπακ να γίνεται επιθετικός. Και όταν ζητάμε από το οχτάρι να μαρκάρει, το ζητάμε να σκοράρει κιόλας. Και το εξάρι είναι δουλειά του εξαριού όταν βλέπει τρία στόπερ στα τρία μέτρα. Όταν βλέπει τρία στόπερ στα τρία μέτρα και οι μπακ έχουν γίνει στα τέσσερα μέτρα και αυτοί οι δύο μπακ χαφ. Παίρνει αν μπορείς και δυο αμυντικά χαφ στα τέσσερα μέτρα. Αλλά όταν παίρνει την μπάλα η Τρίπολη η Βρωμιάρα δεν έχει τι να την κάνει. Την πετάει πλάγιο. Γι' αυτό πρέπει να πέσει. Εάν έβγαινε η Τρίπολη σε αντεπιθέσεις θα τη γούσταρα. Επειδή όμως έκανε το μισό από αυτό καλά να πάθει που τρώει τα γκολ από τη μέση απόσταση από το Μαουρίτσιο. Το πιο ποιοτικό παίχτη του ΠΑΟΚ στα χαφ. Σαν οχτάρι και μπορεί να βγει και σαν δεκάρι. Ο άλλος ο Ελκαντουρί είναι το δεξί φρύδι του Μπίσεσβαρ, ο οποίος Μπίσεσβαρ
με τα κιλά που έχει, το σωματότυπο που έχει, από πέρσι είναι 50% κάτω, είναι παλέμαχος πια. Δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ από τον Μπίσεσβάρ πια. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Τι θες να πεις? Τι να πω, θες να κάνεις μονόλογο, δεν μπορώ να σου πω. Άμα μιλάω για μπάλα θέλω να κάνω μονόλογο. Άμα θες να μιλήσουμε για οτιδήποτε θες. Άμα θες να μιλήσεις για μουσική θα κάνεις μονόλογο. Άμα θες να μιλήσεις για είδηση θα κάνεις μονόλογο. Γι' αυτό σου λέω, δεν γίνεται έτσι. Λάθος το είδες το έργο. Ποιο έργο είδα λάθος? Να κάνω μαζί σου ανάλυση δηλαδή συνάμα? Όχι, δεν ζητάω να κάνουμε ανάλυση. Τι να κάνουμε, τα ανάλυσαμε ένα μάτς, 5 λεπτά. Να μην το πούμε στους παοξίδες τι είδαμε. Όπως είδες, είδε ο παοξής ποιον μάρκαινε ο μάτος. Είσαι ευγενής και δεν διακόψα. Είσαι ευγενής. Γουρουνοειδής είσαι. Καλά. Αστρακοειδής. Και σ' άφησα να πει τα πάντα όπως θέλει. Και βοηδοειδής. Εντάξει. Μάλιστα κύριε. Απλά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν απαντάς. Πρώτον. Δεν απαντάω. Διαχωρίζω τη θέση μου με αυτό το οποίο λες. Καλά κάνεις. Ποιο διαχωρίζεις πουλά? Για μένα αγγίζεις τα όρια της γραφικότητας. Ποιο? Όταν έχω πάρει τηλέφωνο. Ναι. Ανθρώπους οι οποίοι εξειδικεύονται. Ναι, ναι. Στην ορθοπαιδική χειρουργική. Ναι. Και μου λένε. Είδαν το μάτς? Όχι. Να πάει να πνιγούν. Εγώ είμαι καθαρός. Ναι. Εγώ δεν λέω παραμύθια. Εσύ τι βγες? Αν δει το μάτς. Όταν... Αν δει το μάτς. Τα μισό. Τα εργομετρικά του Μάνταλου. Τους φυγμούς του Μάνταλου, το γαλακτικό οξύ του Μάνταλου, την ώρα που κάνει το άλμα, να βγει ορθοπαιδικός να μιλήσει. Να μιλήσει μαζί μου ορθοπαιδικός στον αέρα. Όποιος γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις. Ναι. Μου είπαν και οι δύο άνθρωποι, τι? Χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, ναι, ναι, τι? Ότι ο χιαστός, ναι, είναι μηχανικός τραυματισμό. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Καταλαβαίνεις και εσύ και ο ηλίθιος το ορθοπαιδικός τον εξήγησες τον άνθρωπο. Δεν είναι ένας, δύο είναι. Τους εξήγησες ότι αυτός ο τραυματισμός επήλθε από άλμα μετά από σωματική κόπωση το μεγάλη. Ναι. Και ότι έπεσε, ναι, αυτό. Ναι, 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 ναι. Και τι σε είπανε? Τίποτα. Είναι μηχανικός τραυματισμός. Είναι, λέει. Μηχανικός τραυματισμός. Αν δηλαδή ο Μάνταλος το πηδούσε στο 10ο λεπτό, θα έχει αυτό το κατέβασμα? Το ρώτησες? Ξέρει, από μπάλα, ναι, από γυμναστική ξέρει. Ξέρουνε, ναι. Είναι αθλίατρος. Ξέρουνε, ναι. Άντε ρε φύγετε από, ναι, εδώ πέρα που θα μας κάνεις μάθημα εσύ. Δεν σε κάνω μάθημα. Βρε ήσουν από εκεί πέρα. Ποιο το όφελος να διαφωνώ? Το όφελος τι είναι, θα κερδίσω? Θα σου πω ότι είσαι κομπλεξικός. Εγώ. Ναι, που δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ο άλλος πήγε και είδε ένα μήνα πριν τι θα πάθει ο άλλος. Δεν μπορεί να το δεχτείς. Αυτό έχω παραδεχτεί. Δεν μπορείς να το δεχτείς. Λέω ότι άλλο, βρε, δεν μπορείς να το οποιοδήποτε μυϊκό... Βρε, δεν μπορείς να το δεχτείς. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Καλά. Θα βγάλει τώρα τον ορθοπαιδικό. Ξέρει ο ορθοπαιδικός 80 λεπτά τι τράβηξε ο Μάνταλος. Ξέρει. Ποιο το όφελος μου? Το όφελος μου ποιο είναι? Σε σκατόψυχος, αυτό είναι το όφελος. Άξι. Τι το όφελος? Για την ψυχούλα σου μιλάς. Περίμενε ένα λεπτό και μετά θα φύγεις. Περίμενε ένα λεπτό πριν σπάσω το κεφάλι. Άντε για πολύ ανοίχτηκες. Λοιπόν. Αν θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλύσιμο, υπάρχουν τα χρώματα Vitex, πιο συγκεκριμένα το Vitex Classic, πιστοποιημένο με Class 1. Τα χρώματα Vitex θα τα βρείτε στα καταστήματα που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίση με τηλέφωνο το 2310-303-173. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Η Θάκης 62.
72 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water, Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κούβα? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852. 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ο Οκτώβριος φέρνει δύο πράγματα: βροχές και τα γενέθλια για τα 6 χρόνια των 7to7. Ετοιμαστείτε για βροχή από καφεδάκια και όχι μόνο. Μεγάλος διαγωνισμός με 60 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία μηνιαία κάρτα καφέ και από ένα θερμός. Πώς? Κάντε like στην επίσημη σελίδα 7to7 και comment κάτω από το διαγωνισμό τι αγαπάτε περισσότερο σε εμάς. 6 χρόνια 7to7. 6 χρόνια παρέα μαζί σας. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Γιωργάκη, πώς ψήλωσες έτσι? Πώς πήρες τόσους πόντους, βρε άτιμε? Έμοιασες τον πατέρα του. Ας γελάσω, ρε. Μα εσύ δεν είσαι ψηλός. Ναι, αλλά άμα δεις την κάρτα Smart Club μου, θα ρωτάς και εμένα που τους πήρα τόσους πόντους ο άτιμος. Δεν γελάς? Cosmote Deals for You. Δεν είναι απλά προσφορές, είναι τρόπος ζωής. Απόλαυσε τη χαρά του να έχεις περισσότερα στα πρατήρια Shell. Κέρδισε τετραπλάσιους πόντους Smart Club με αγορά καυσίμων αξίας 30 ευρώ στέλνοντας κενό SMS στο 19019. Χρέωση 20 λεπτά ένα SMS. Όροι στο cosmote.gr / deals for you. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου? 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90.
κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και τρία ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του Λεβιτά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Ποιοι είναι αυτοί, ρε? Η Duran Duran. Κοντά είσαι. Αυστραλή. Δεν ξέρω. Άντε. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, με τα μουσικά να πούμε. Ο τραγουδιστής αυτοκτόνησε. Θα πίνε χασίση γι' αυτό. Υπάρχει. Καλύτερα πει. Υπάρχει κανένας από αυτούς που να μην πίνει χασίση ή να μην κάνει μυτιές και τέτοια. Κακά παραδείγματα για την κοινωνία είναι αυτή. Κακά παραδείγματα για την κοινωνία. Και όχι, πας πέρα πάλι το παιδάκι και πες του παιδί μου γίνεται τραγουδιστής να ρουφάς τη σκόνη. Να πούμε να πας να γίνει το λαρίκι σου να πούμε και ζάπι. Τι ωραία παραδείγματα. Σε άλλο κόσμο είσαι. Τι σε άλλο κόσμο είσαι. Σε άλλο κόσμο είσαι πραγματικά. Τι σε άλλο κόσμο είσαι, ρε. Είναι τραγουδιστής και τι, πρέπει να ρουφάει και χασίς. Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να κάνω εγώ 4 ώρες κάθε μέρα. Τι πρέπει να πίνω χασίς. Εσύ δεν κάνεις άλλο. Τι να κάνω δηλαδή. Λέει, άλεξες κάτι τραγουδιστές για να έχουν λέει κέφι. Και αυτοί και τα λοιπά. Ρουφάνε λέει και κανένα αυτό και τα λοιπά. Σόπα, πάει τραγουδάει ο άλλος μια φορά στο δίμηνο. Κάνει ένα δίσκο μια φορά στα τρία χρόνια. Δεν υπάρχουν δίσκοι. Τραγουδάει 20 μέρες το χρόνο και πρέπει λέει να καπνίσει, λέει, για να φτιάχνει. Δεν υπάρχουν δίσκοι. Να άκουδω, ναι, εντάξει. Δηλαδή, τέτοιες βλακίες λένε στα παιδιά. Δηλαδή, εμείς εδώ που πρέπει να είμαστε σε κέφι 360 μέρες το χρόνο, επί πρωί και απόγευμα και βράδια και τέτοια, τι πρέπει να ρουφήξουμε δηλαδή. Να μπούμε εκεί μέσα στο καζάνι του Αστερίξ και του Οβελίξ. Χασισάκιδε! Του Δρυίδη να το. Του Δρυίδη! Του Δρυίδη! Ποιο Διούδη, Δρυίδη! Δρυίδη! Πώ γράφεται, ξέρει. Ο Δρυίδη? Ναι. Ξέρω εγώ πώ γράφει. Με ύψιλο πρέπει να γράφει το Δρυίδη. Σωστά. Ήτα το άλλο. Γιώτα ήτα. Γιώτα ήτα. Ναι. Δρυίδη. Ναι. Επιτέλου. Είδε. Αρχίζει να βαδίζει στο δρόμο. Ο άνθρωπο ο οποίο πήγε ο Τάκη. Πλήρωσε το χημικό, ρε, άκου να δεις τώρα. Πλήρωσε ο μπαμπάς το χημικό να δώσει τα θέματα για τις εξετάσεις. Και αυτός πήγε και έγραψε λάθος. Αγόρασε τα θέματα ο συγχωρεμένος. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί έχω πει ψέματα, λέει. Εσύ έχεις πει ψέματα, αυτό είναι αλήθεια. Άκου, πήγε τον πλήρωσε τον άνθρωπο. Ξέρεις τι μου θυμίζω. Σου θυμίζει. Όχι. Αυτό εδώ που πήρε ο άλλος τα θέματα να μου τα δώσει, τα πλήρωσε στο χημικό. Και εγώ θα έγραψα άλλα αντί άλλων. Είναι σαν να του δίνει το πρωτάθλημα ο Σαββίδη στον ΠΑΟΚ και αυτοί να χάσουν τον Αθηνάη και να χάσουν το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα είναι η ίδια περίπτωση με τον Βλάκα τον Αυτόπουλο που πήγε και έγραψε άλλα αντί άλλο στην χημεία. Εντάξει, δεν σου πήγαινε. Δεν μου πήγαινε αυτά τα πράγματα. Τι δεν είναι για τα πράγματα. Αν γράψει για ποδόσφαιρο, θα γράψει. Άλλο σε λέω ρε κόκκινε. Αυτό είναι αλήθεια που λε και το έχω κρίμα στο λαιμό μου να πούμε. Τι κρίμα, σιγά τι έκανε, σκότωσε τον άνθρωπο. Ο Δρυίδη γράφεται, λέει. Δρυίδη γράφεται. Ήψιλον γιώτα και ήτα. Εγώ τι σου είπα. Εσύ τι μου είπε. Αυτό είπε 863, στέλνει μήνυμα. Ταγάρι, Τρίδη. Εσύ πώς το ξέρεις το Τρίδη, έχεις δει πολλά αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Αστερίξ και ο Βελίξ. Ναι, το Αστερίξ και ο Βελίξ. Αυτός ο Αστερίξ. Πώς λέγεται ο γαλάτης DJ. Δεν ξέρω. In the mix. In the mix. In the mix. Έχει πολλά. Αυτός ο κοντός. Λατρεύω το κακοφωνίξ. Ναι. Τον παππού που έχει την κόμενα τη μικρή και θέλει να τους δει όλους. Λες και είναι ο Βελίξ δεν μοιάζει με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Αστερίξ. Εκεί πιστεύω ότι είναι, παρότι ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ είναι ένας πολύ προκλητικός τύπος στη ζωή του και έχει παίξει ρόλους και ρόλους. Ναι, πιστεύω ναι. Ότι αυτή η ταινία είναι ναι. Το αφάκατε. Ποιον μοιάζει ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ? Εμένα θα πεις. Όχι. Ποιον? Τον Γιακουμίδη, τον πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαριάς. Ίδιος είναι. Μοιάζει πολύ. Τι μοιάζει. Ισχύει. Ίδιος είναι. Αλλά μοιάζει περισσότερο με τον Ηρακλήδα τον πες τον Πιθέκη.
Το Σταρό. Το Σταρό. Έτσι λες εσύ. Σαν αδέρφια. Βγαίνει το Γιακουμίδη σε φωτογραφία και πες, βάλε και τον Ζεράντερ Πατιέρα να δούμε. Ίδιοι είναι. Στον Μπόι στα κιλά, πού θες. Δεν ξέρω αν είναι κομμουνιστής και ο Ζεράντερ Πατιέρα, δηλαδή. Δεν το ξέρω. Ποιο είναι κομμουνιστής. Ο Γιακουμίδης. Τι λες, δεν αριστερός είναι. Από τους καλούς αριστερούς, όχι σαν και εσένα, λαμόγιο, είναι πραγματικά καλός αριστερός. Εσύ είσαι λαμόγιο αριστερός. Αυτός είναι ο Σταρόβας. Ναι. Ο Σταρόβας ξέρεις με ποιον μοιάζει. Αυτός είναι ο Σταρόβας. Ο Σταρόβας δεν μοιάζει με τον Ζεράν Ντερπατιέ. Ο Σταρόβας ξέρεις με ποιον μοιάζει. Με τον συγχωρεμένο τον Τσιτσόπουλο, τον πρόεδρο της Δόξας Δράμας, τον γενικό αρχηγό. Έλα, ρε. Άμα αυσεμούσε ο Τσιτσόπουλος, ίδιος αυτός θα ήταν. Πάμε άλλα θέματα. Κοιλιά κάνει εκπομπή. Δες τον. Ποιος είναι. Δες τον Γιακουμίδη. Δεν είναι ο Γιακουμίδης, ίδιος ο Ζεράν Ντερπατιέ. Δες και τον Σταρόβα. Και τι. Ήδη. Όχι και ήδη. Ήδη, ρε φίλε. Έλα, έλα. Αδερφάκια. Πάνε. Αδερφάκια. Κοιλιά κάνουμε. Κοιλιά. Λοιπόν, πάμε. Άντε. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Ο Στέργιας Πετκανίτσα θα δει άμεσα γρήγορα και. Πετκανίτσα. Ναι. Θα έρθει άμεσα γρήγορα και οικονομικά. Μην με σταματά την ώρα του χορηγού. Όχι. Για να δώσει λύση στο πρόβλημά σα. Και όσοι θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, πηγαίνετε Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Πετκανίτσα στο 85-27-27. Διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Ναι. Έξι συνεχόμενες νίκες τώρα ο Ολυμπιακός, 3x18, Τόμι Ντάμι Κατερίνη. Τόμι Ντάνι. Έτσι υπογραφεί. Τόμι Ντάμι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ρε καθυστερημένα ραπτό πλανήτη στο μάτι. Πόσε κλωσικέ έφαγε ο Μάνταλος, σίγουρα όσε έχει φάει στο σάπιο σου κεφάλι εσύ. 8-78. Ξεκόλα ραπτόπουλε, έχει γίνει γραφικό, αλεφαντίζει επικίνδυνα. Έχω να προτείνω κάτι για την εκπομπή σα. Καλό θα είναι αν μπορείτε είτε στην αρχή είτε στο τέλο να παίρνετε συνέντευξη από κάποιον ποδοσφαιριστή ή παράγοντα του ποδοσφαίρου. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, Γιάννη ΑΕΚ. Κάθε πρόταση είναι θεμητή. Μου ζητάει να πω, πε τον παπάρα το φίλο σου, την πρώτη φορά που έπαθε και ο Μάνταλο είχε παίξει 15 παιχνίδια στη Β' Αθνική. Για τώρα λέω. Και το έπαθε ναι. Στην αρχή του. Άλλο το τότε, άλλο, άλλο το. Αυτό δεν είναι κανόνα. Το ότι εξοντώθηκε ο Μάνταλος, γίνεται η φάση, δεν είναι στα καλά του, πατάει στραβά και του φεύγει το γόνατο. Το καταλαβαίνετε ναι ή όχι. Εσείς που ψηφίσατε τον Τσίπρα για πρωθυπουργό που είπε όχι και εσύ και εσύ ψηφίσατε ναι, ηλίθιοι. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Τελείωνε. Αν ήταν... Βγήκε και ο Θανάσης ο Δημόπουλος εδώ, εκτός αέρα έβριζε, νια 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 νια, ήσαντε και ήμαντε από την Πελοπόννησο ο Βλάχος να πούμε, ήσαντε και ήμαντε, πες νια 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 στραβό στόμα. Είναι η απάντησή ναι, αυτή είναι η απάντησή μου, ήσαντε και ήμαντε. Ότι δεν έχει καλό λεξικό. Ήσαντε και ήμαντε, καλύ... α παράτα με και εσύ και ο Δημόπουλος μωρέ τώρα, παιχταράς ήταν όταν έπαιζε και αυτός και ο αδερφός του. Και πολύ καλό παιδί. Από τους παιδί Πελοπονίσιος και καλός δεν υπάρχει. Λοιπόν, βρε Πελοπονίσιος καλός δεν υπάρχει, παιδί είναι τώρα. Παίρνει τηλέφωνο και λέει να μην εκτίθεται. Βράσε με καημένα εσύ και ο Θανάσης. Για κακό πήρε. Άκουδο. Και δεν το δημοσιοποίησα. Πεχταράς. Πεχταράς. Και πιο πεχταράς ο Χρήστος. Ας τα ήσαντε και τα ήμαντε δεν είναι για τα ραδιόφωνα. Ήσαντε και ήμαντε. Σου είπε τη γνώμη του. Ας τα ήμαντε και ήσαντε τώρα από την Πελοπόννησο ο καλός άνθρωπος. Έχεις την κάνα Πελοπονήσιο είναι καλό. Έχεις την κάνα καλό Πελοπονήσιο. Εμένα εδώ από... χαλάσατε οι Μακεδόνες. Ο Πελοπονήσιος ήταν καλό. Σιγά θα πάρεις κανένα μικρό. Εδώ χαλάσατε οι Μακεδόνες. Ο Πελοπονήσιος θα γίνει καλό. Εσύ τι είσαι. Κάτοικος γης. Αν ήταν ο ραπ Γαλάτης θα ήταν ο Καραφλίξ. Και εσύ ο Μαγουλιθρίξ. Έξυπνο. Έξυπνο. Μα είναι έξυπνο. Τι έξυπνο, μωρέ. Βάζει ένα φρίξ εκεί και βρίσκει 50 από τα έξυπνο είναι. Δηλαδή, σαχλαμάρα. Όταν σου δίνουν κάτι καινούργιο, ρε φίλε. Ό,τι καινούργιο προκύπτει. Τι είναι αυτό. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, ραπτό πλεκράζει. Άμα ο Μανούση ήταν Γαλάτης, πώς θα το λέγανε. Ξέρω τι θα πει. Ρουφιανίξ. Καλά, εντάξει. Εγώ αν ήμουν στέλνου του, θα σε έκανα 5 παρα 2. Ναι, ναι, 2 παρα 5 θα με κάνει. Εντάξει. Ναι. Ραπτό πλεκράει συνέχεια τον Βιερίνια. Ναι. Συνέχεια όσο πάει ανεβαίνει. Ο τον είδα χθες πολύ ανεβαίνει. Όχι, έχει δίκιο ότι δεν θα ξαναγίνει όπως ήταν, ναι. Αλλά κάθε φορά γίνεται και καλύτερο. Ο τρία σου δεν συμμετέχει πάλι. Πάνω στα χέρια να τελειώσω, ρε. Ναι, το απαντάω. Δεν συμμετέχει και ναι. Πάλι και στα δύο γκολ. Και ναι, βγάζει μια ωραία άλλον, πάσα, ναι. Ένα μάτι τέταρτε που δεν μπορούν για να το κάνουν, να τα κάνουν ναι. Πολύ. Άμα φτάνει εσύ... το χώσμα γιατί πιστεύω δεν αξίζει να το κρίνεις μέσα σε ένα μήνα. Ναι. Που ακόμα δεν έχει μπει στο κλίμα της ομάδας. Τρίτος μήνας μπαίνει. Τέταρτος μπαίνει. Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και αύριο έχουμε πρωτομηνιά. Θα πας στις λογίστρες να χτυπάς με την πλατυπόδοση να σε πληρώσουν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αύριο. Γιατί χρειάζεται να χτυπήσω. Έλατε. Τα φροντίζει εσύ. Ναι, 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 ναι. Έχω φίλο μεγαλομέτωπο. Ναι, 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 ναι. Είσαι για μεγάλα γέλια ραπ. Ναι. Η κομπλεξάρα του ελληνικού ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ θα κερδίσει την Κυριακή. Φοβάσαι περισσότερο αυτό το γάβρο από την ΑΕΚ. Με Μέλισαν που το. Μελισανίδη που ποια τον έχει. Μέλισανε, και ποια Μέλισανε. Δεν στη γραφή. Και ποια Μίγα. Δεν στη γραφή. Μελισανίδη, Μέλισα λέει. Ποια Μέλισα και Σφίγγαρε, Μελισανίδη. Δεν στη γραφή. Μελισανίδη λέει. Μέλισα. Γράφει Μελισανίδη. Τι γράφει. Μέλισα. Με Μέλισαν.
που τον έχει για πρωινό το Ρώσο. Ναι. Και το πολύ καλό υλικό της ΑΕΚ προπονητή δεν έχουμε, λέει. Στέφανος από Νίκια. Ναι. Εντάξει. Ναι, ότι έχει προπονητή ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν έχει τόσο καλό, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Ότι δεν θα έχει μάνταλο, βέβαια. Και ότι θα παίξει με τρία στόπερ στο ΑΚΑΝΕΤΗ του ΠΑΟΚ δηλώνει ότι όπως θα παίξει με τη Μίλα θα παίξει και με τον ΠΑΟΚ. Το 5-3-2 στην κλοπή. Λοιπόν, καλά, θα καλά τα λες Δραπτόπουλε για μάνταλο. Ναι. Αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί με αυτό το υλικό και προπονητή στο τέλος, ακόμα και αυτός ο άθλιος Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα. Εσείς να ζείτε με τον όνειρο. Εντάξει. Δεν το πήρατε το μήνυμα ότι θες. Ο Ολυμπιακός. Τελείωσαν δύο ομάδες φέτος το Σάββατο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, νίκησε το μισθό εχθρό ναι. και περιμένει το δεύτερο γύρο. Και ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός όλων. Σωστό. Να πω κάτι για τον επόμενο που προβλέπω να παθαίνει θλάση. Ξέρεις ποιος είναι? Τι πίνεις? Γαλλικό. Γαλλικό καφέ. Ναι. Για να δω. Πιες και πόσους τόνους ζάχαρη έχεις βάλει εδώ μέσα? Ρώτη τον κλαδά να βάζω ποτέ ζάχαρη. Τι βάζεις? Σκέτο. Σκέτο το πίνεις? Ναι. Και πίνετε σκέτος ο καφές? Τον καφέ δεν το πίνεις, ρε φίλε. Τι? Μπερδεύεις κάποια πράγματα. Τι? Εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Ναι. Τι κάτι... ζάχαρο έχεις? Όχι. Γιατί? Δεν μου αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Μάλλον τα ξινά. Ναι. Τα ξινά σ' αρέσουν. Ναι. Τι για ξινά. Να κάνω εκπομπή μαζί σου. Ναι. Μάλλον τα ξινά. Ναι. Λοιπόν, επειδή λέει, θα πω ποιο θα πάθει θλάση μετά. Έτσι όπως το πάνε το έργο. Ναι. Ο Βιερί είναι επειδή είναι έξυπνος. Δεν φουλάρει. Άμα θα έρθει σε φόβο. Ούτε ο Μάκ είναι. Και αυτός είναι έξυπνος. Είναι έξυπνος. Ο Ελκαντουρί θα περίμενε. Ο Λάζαρος που είναι έτοιμο στα κόκκινα. Τον προφυλάσσει πώς το λένε, ο προπονητής της ΑΕΚ. Και καλά κάνει. Δύο φορές τον έκανε αλλαγή και δεν είναι στις καλές του φόρμες. Και θέλα τον, να μην τον χάσει και αυτόν. Έχασε τον Μάτο. Θέλα τον φορμάρει. Ο Μάτος είναι έτοιμος να την πάθει. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί αυτά τα ταγάρια εδώ πέρα. Γιατί είναι fullback. Δεν είναι fullback, ρε κόκκινε. Όντως ανεβαίνει πολύ απάνω, αν γυρίσει πίσω κτλ. Δεν υπάρχει ένα. Κάνει το fullback. Ωραία. Ναι, μπράβο. Ωραία, παίζει σαν fullback. Σωστό. Και χώνει τον. Θες να με διακόψει? Όχι, δεν σε διορθώνω. Όντως έτσι είναι. Άλλο είναι το πρόβλημα όμως. Δεν είναι ότι είναι αυτός fullback. Fullback είναι. Δεν έχει backup και δεν έχει βοήθειες. Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το Δελιγιάννη, ρε, πώς το λένε. Τον Κωνσταντινίδη, πώς το λένε. Αυτό που τον διώξατε τον Κωνσταντινίδη. Α του πείτε, έλα εδώ ρε πουλάκι μου. Το Δελιγιάννη, πώς το λένε αυτόν. Δεξιοπόδαρο. Δελιγιάννη, πώς το λέει το παιδάκι. Καλός είναι. Για 20 λεπτά να παίξει. Δηλαδή κερδίζει την Τρίπολη 2-0. Θέλει 20 λεπτά να λύσει. 25. Η Τρίπολη. Για να στο κάνει 2-2 πρέπει να στήσει το μάτς. Δεν γίνεται να στο κάνει 2-2. Κοίταξε, επειδή μας τάπρεξε με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κάτσε ένα λεπτό ρε κόκκινε. Θα τελειώσω με τον ΠΑΟΚ. Ναι, θα πούμε για τον Ηρακλή τον Βαφιάδη και για Καγιόλη. Θες να μιλήσουμε ναι. σοβαρά και μην ρωνεύεσαι λοιπόν, ανθρώπου. Γιατί σε πειράζει? Εγώ γουστάρω να ειρωνεύω. Πάρ' τον τηλέφωνο και βρίσκω. Τον έχω πάρει πολλές φορές. Και με έχει βρίσκει και τον έχω βρίσκει. Γιατί να κάνει, αυτό είναι αντρικό. Αντρικό είναι. Τώρα να μην τον έχει απέναντι για να τον πει. Έλα ρε κόκκινε, οι άλλοι που λέμε απέναντι μας είναι όλοι. Μας κόβεις. Βάλτε έλα, αυτό. Λέγε, ρε, βάλτε το Δελιγιάννη ρε. Ή το Κωνσταντινίδη 20 λεπτά εχθές. Πες το Μάτο να ρε, πάρει Μάτο. Ανάσες. Πάρε μια ανάσα ρε Μάτο. Έχεις γίνει back. Έχεις γίνει half. Έχεις γίνει δεκάρι. Έχεις γίνει four. Έχεις γίνει extreme. Γίνεσαι κόφτης. Δεν προλαβαίνεις να γυρίσεις. Πιάνουν τα νεύρα. Πατάς αγκονιές. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Δεν μπορεί να τα βρείτε ένα κολόπακα. Ένα από τους, από την κάμπα να τον δίνει ανάσες να, όποτε η ομάδα καθαρίζει παιχνίδια. Μπράβο, ρε, να αναπνέει. Αυτό ακριβώς. Και ας είναι και. Πώς το λέγανε τον Πολωνό του Ηρακλή. Πώς το λένε. Σνάους, ναι. Σαν, και ας, να μην μπορεί να περάσει το κέντρο. Ποιος είναι ο μπάκρε της ΚΑΠΑ20 του ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω το παιδάκι. Να, για να τελειώνουμε. Βάλτε τον για να 20 τελειώνουμε. Λεπτά, ρε. Θα τον καταστρέψετε τον Μάτος, ρε, τα γάρια. Για να τελειώνουμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μέλλον για να γίνει ομάδα. Σίγουρα έχει ποιότητα. Σίγουρα έχει ποιότητα. Αλλά είναι αδιανόητο να έχεις τον Μάτος όπως λες δεξιά και κάποιον Λέοβατς αριστερά, εντάξει, και να μην έχεις κάποιες εδεδειμένες λύσεις οι οποίες ταιριάζουν σε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Τελειώσαμε αυτό? Πάει. Τελειώσαμε. Φαλακρέ δες τη φάση του Ρονάλντο, το Βραζιλιάνο, ενώ, που τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Λάτσιο, και δες και το Μάνταλο. Και μην λες βλακίες, λέει δεν είναι από κούραση. Δες ο Μάνταλος στο άλμα του, πώς πατάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κουβαλήσει τσουβάλια, έχει κάνει σεξ, έχει φάει, έχει κολυμπήσει, έχει περπατήσει, σαν το Μάνταλο πάει. Το διαλύσατε το Μάνταλο. Η ΑΕΚ φταίει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Επειδή η ΑΕΚ δεν ενδέησε ο κύριος Σκρούτς Μακντάκ Μελισανίδης να πάρει έναν εξτρέμ, περιμάζεψε τον Κλωναρίδη, τον τελειωμένο από τον Παναθηναϊκό. Φτάνει.
και βάλανε το Μάντολο να παίξει το εξτρέμ. Σε 4-4-2. Να κάνει το χαμάλι στον Αραούχο, να κάνει το χαμάλι στο Λιβάγια, να κάνει το χαμάλι στον Αϊντάρεβιτς, να κάνει το χαμάλι ο Μάνταλος. Φάτινα! Να προβληματίζει πολύ. Πώς? Να προβληματίζει πολύ κάποιος. Ναι. Είναι τροφή για σκέψη. Ναι. Έκανε μια παρατήρηση για το Βιερίνια. Μέχρι τώρα βγαίνει σωστή. Ο Μακ πάει καλύτερα. Να τελειώσω. Δείχνει ότι ανεβαίνει. Μπορεί. Έδειξε στοιχεία χθες ο Μακ. Ναι. Αν δείξει ο Βιερίνια να βλέπει αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει με τον Καραταφέρη στην Αθήνα και να μην είσαι τόσο διαβασμένο σε ένα παίκτη ο οποίο είναι παράδειγμα για μελέτη. Ποιο είναι αυτό? Κλωναρίδη. Τι. Βγάζει τον Παναθηναϊκό μάτια. Πάει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν πιάνει μία. Τι μάτια βγάζει? Έβγαζε μάτια στο Μανθανικό. Ήταν καταπληκτικό ο Κλωναρίδης. Ο Κλωναρίδης? Ναι. Μάτια έβγαζε. Έβγαζε μάτια. Θα σου πω εγώ για τον Κλωναρίδη. Να τελειώσω. Μην τελειώσεις. Να τελειώσω. Ο Κλωναρίδης. Να τελειώσω. Ο Κλωναρίδης. Όχι, δεν μιλήσει. Είναι σαν τη γυναίκα που πάει στη Γαλλία. Που παθαίνει εμινόπαυση. Δεν μπορεί να κάνει ξυπνάει τίποτα. Το πρωί. Σου λέει καλημέρα. Τι θα σου πω, ξέρεις. Εμινόπαυση. Άσε ρε κόκκινε. Ο Κλωναρίδης ποιος είναι? Είναι η γυναίκα που την έχει πιάσει εμινόπαυση. Είναι για το τρελοκομείο δηλαδή. Μία στις δύο για το τρελοκομείο. Στην εμινόπαυση επάνω. Λέει. Καλημέρα αγάπη μου. Καλημέρα αγάπη μου. Μετά δύο ώρες, μπαμ, σπάει τα πιάτα. Το βράδυ την πιάνουν τα κλάματα. Και τα χαράματα πάνε να χορέψει στην δισκοτέκ. Ποια γυναίκα δεν είναι? Αυτός, αυτή που παθαίνει εμινόπαυση. Περίμενε ρε κόκκινε. Ο Κλωναρίδης δηλαδή, ο προπονητής, είναι ένας, πώς θα ξυπνήσει τώρα αυτή με την εμινόπαυση, ας πούμε, 50 χρονών. Με κέφια, ναι. Με γκρίνια. Θα κάνει δύο τετατέτια τα στήρια στα Περιστέρια. Θα κάνει 18 τελικές. Θα βάλει 0 γκολ. Και στις δύο τελικές θα μου βάλει δύο. Ο Κλωναρίδης είναι ανισόρροπος. Δεν μπορεί να στηριχτεί μια ομάδα στον Κλωναρίδη. Πήγε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Γιατί το διώξανε στο γαλλικό πρωτάθλημα? Να τελειώσω. Να τελειώσω. Είναι όρθιο να τελειώσω. Πες γιατί. Πάει στη Γαλλία, δεν πατάει. Δεν πατάει γήπεδο. Ναι. Γυρνάει στον Παναθηναϊκό, δείχνει ότι κάτι κάνει. Μάλιστα. Φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Φεύγει. Πάει στην ΑΕΚ. Ναι, και. Και δεν έχει πάρει, δεν έχει παίξει παιχνίδι. Σου ανέλησα τον Κλωναρίδη. Τώρα εσύ πάρε και πες. Ο οπαδός της ΑΕΚ. Αναρωτιέται, ναι. Γιατί αυτό. Ο οπαδός της ΑΕΚ να μάθει μπάλα ακούγοντας Ραπτόπουλο. Να μάθει μπάλα ακούγοντας Γεωργίου. Μίλαμε για μας. Να μάθει μπάλα ακούγοντας έναν που ξέρει μπάλα. Που του αρέσει μπάλα. Που πεθαίνει για την μπάλα. Και έχει γνώση και θέλει να μάθει. Ως τον οπαδό που πιάνει το μικρόφωνο. Δεν το λέω για σένα, για τους άλλους το λέω. Σε παρακαλώ, σε εκετεύει Κωστή, κάνε συνομιλία Βαρδάκη Καρά. Δεν είναι τις παρούσεις. Θα σου πω εγώ. Όχι πήρε τώρα. Ο Βαρδάκης που είναι πιο αργός και από το θάνατο. Τον Καρά 11 ώρα το πρωί που δεν είναι ο θάνατος. Δεν τελειώσαμε. Ακού εδώ. Ο θάνατος πήρε. Πιο αργός από το θάνατο πήρε τηλέφωνο το θάνατο. Όταν κάνει ο Βαρδάκης είναι ένα τέταρτο πίσω εκπομπή. Μπε. Γεια σου. Πώς το λένε τον Καρά? Βασίλη. Ο άλλος. Ακούγεται ένα βουγγιτό. Εγώ στο καν-καν το 78 σε θυμά. Ακούγεται από εκεί. Ωραία, λέω, πάει, την πατήσαμε. Έχεις δει τον Καρά 11 ώρα το πρωί. Το ξυπνάς. Να του πάρει συνέντευξη. Και να κάνει ο Καράς το καλημέρα. Σαν το ζώο. Πρώτο. Για να δεις τι βλάκας είσαι. Σε καημένε τώρα. Τρακάραμε στο δρόμο. Φάγαμε ζυγαριά από το Κόρτομπα. Φάγαμε να πούμε ψαλίδι. Ο Καράς θα μου γκρίζει. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Για να δεις τι βλαμμένος είναι. Από τη μία ρουφιανεύει το Δήμο. Στον αέρα. Το Βαρδάκι. Γιατί το ρουφιανεύω? Τον έβγαλε εγώ. Τον έβγαλε άχρηστο. Ποιον έβγαλε άχρηστο, φίλο μου ο Βαρδάκη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Το καλύτερο εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη. Και δεν. Στην παραλία εκεί περέσα για τριάδες. Τι σχέση να έχει τώρα. Αυτό και μετά το κλείψει. Επειδή 11 η ώρα ξύπνησε τον Καρά. Ο Καρά. Δεν ήταν 11 η ώρα. 65 χρονών Καρά. Πάει τραγουδίσει τώρα. Για το. Επειδή. Φύγει από εδώ. Επειδή λες βλακίες. Να τον πιάσει και τίποτα. Καράς... Κάνα φλέμα τον Καρά και την ώρα. Να πεθάνουμε όλοι εδώ πέρα. Ο Καράς και ο Φουκαράς και ο Καράς. Ήταν... Πάνε στα θέματα μα. Ο Καράς ήταν στον Καναδά. Στον Καναδά ήταν ο Καράς. Ναι, ο Καράς όταν τον πήρε τηλέφωνο. Και την ώρα που τον πήρε τηλέφωνο ήταν μία ώρα το βράδυ στον Καναδά. Ναι. Ποιο ήταν μία ώρα? Ήταν μία ώρα το βράδυ. Το πρωί ήταν. Πάρ το μία ώρα το βράδυ. Τώρα ξύπνησα, του λέει. 11 η ώρα είναι. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Ωραία. Ξέρει ποιο είναι να κάνει. Ο Βαρδάκης εκπομπή με ποιον να κάνει. Ποιος είσαι το τηλεάστη εκείνος με τα κόκκινα μαλλιά που λέει τις θρυλικές ιστορίες? Ο Ευγενικός. Πώς το λένε ρε? Ξεχνάω το όνομά του ρε. Πού γαμώ το. Ο Γλύκας. Να κάνει εκπομπή ο Αντώνης ο Γλύκας.
να έχει μάλλον τον Βαρδάκι και να πας και εσύ τρίτος, αφού ποιες δυο δεμέστηκες, θα πούμε πρώτα. Εκεί να δεις εκπομπή. Μου κρίζεται και οι τρεις. Τόσο κόμμα. Τόσο κόμμα. Τι γράψε καλά. Γκαντεμίξ ο Καράφλας λέει. Γαϊδυροφωνήξ ο Γρηγόρης. Θα καθίσαμε εκεί. Ο Κοντός έβγαλε καμία ανακοίνωση. Μόνος του γελάει. Άμπαλε Ραπτόπουλο το 3-5-2, ανήκει δύο πολύ καλά fullback, είναι άκρο επιθετικό σύστημα. Βεβαίω. Γιουβέντους τόσα χρόνια αυτό το σύστημα παίζει. Ναι, Γιουβέντους και Μπεχτάρα. Με Κόντε έτσι πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, ποιου είχε αμαρτία. Η City με Γκουαρδιόλα. Α, Σαμόα και τον άλλο τον Μπεχτάρα έχει. Ναι, παίζει 3-5-2. Και τα τρία στο Μπεχτάρα. Γιάκ έχει Μπακάκι, Λόπες, δύο πολύ καλά μπακ. Αμυντικά καλή και επιθετικά. Οπότε είναι πλεονέκτημα τη ομάδα αυτό το σύστημα. Για τον Μπακάκι δεν διαφωνώ. Και είναι και αδικημένος. Όπως και ο Κυβρακίδης είναι αδικημένος. Ο Λόπες που χωράει στο 3-5-2. Κυβρακίδης είναι πολύ κοντός. Τι είναι λέει? Πολύ κοντός. Είναι κοντός, αλλά είναι πολύ ταχυδυναμικός. Υστερεί στον Μπόι, βέβαια. Έχεις δίκιο απόλυτο. Καλό μεσημέρι, παιδιά, από την όμορφη Ξάνθη. Ποια ομάδα κέρδισε? Όχι όμορφη Ξάνθη. Όχι όμορφη Ξάνθη. Τι πανηγύρι είναι αυτό? Ρεμίστε, παίζετε με τον τελευταίο της βαθμολογίας. Ειδικά αυτός ο Μπούζος. Μάλλον έχει την εντύπωση που απευθύνεται και εγώ δεν ξέρω σε ποιο. Εσύ επειδή είσαι γάβρος. Έχεις τρελαθεί. Βέβαια. Το φως κάνει μήνυση στο Ισπανό Ολυμπιακό. Πάει ο Ολυμπιακό. Ξεφτυλίζει και το σύμπαν. Πάει ο Ολυμπιακό. Η Άκη και ο Πάοκ μείνανε. Πάει. Ραπ, βρήκα τρόπο πώς να εκδικηθεί τον αχάριστο πρώην συνεργάτη σου. Θα του κλείσει και καλά για συμφιλίο σε μερικού μήνε συνέντευξη και τραπέζι στη Θάσο και καλά με το Ζησόπουλο. Κάποια στιγμή θα το καταλάβει ότι είναι ο Σαχίδης, αλλά θα είναι αργά γι' αυτό. Όσοι για το Σαχίδη θα λέει, χάλασε το στομάχι μου, το κρέας δεν ήταν καλά. Δεν είπα δηλαδή. Είστε μερικοί τέτοια κοπρόσκυλα. Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Άκου τώρα, πρώην συνεργάτη σου. Έχεις πρώην συνεργάτη? Εγώ? Ναι. Πολλούς πρώην συνεργάτες, πρώην... που με δαγκώσανε πρώην πολλούς. Εδώ έχω δώσει δανεικά, δεν τα έχω πάρει πίσω. Κάτι τύποι που είχαν σαντουιτσάδικα, που είχαν το Σβέμπερ και το κλείσανε, είναι πώς το λένε, delivery τώρα. Θα πάνε τα λεφτά όμως. Παραμένεις εγωιστής. Σε μιλάει ο Γρηγόρης. Για Αλφα Ρωμαίο θα παίρναμε με αυτά που μας κροστάρε, κόκκινε. Σε μιλάει ο Γρηγόρης. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Εσύ Γρηγόρη έχεις τη λαμογιά μέσα σου, πρέπει να με κατευθύνεις και εμένα. Να είμαι πιο προσεκτικός. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω λαμογιά. Πονηριά, εξυπνάδα, πώς το λένε. Άλλο ναι, 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 είσαι, πώς, ναι. Και πού δεν κάνω. Όχι, μη το πεις, μη. Γρηγόρη, πες το Φαλάκρα, πρώτον, το χασίς δεν σκοτώνει και δεύτερον, ίσως ένας χαράλογος στη μέρα το έκανε καλό, μπας και ρεμίζει λίγο. Μπας και ρεμίζει. Ναι. Εντάξει. Πείραμα είναι. Όχι, ρε, οι τραγουδιστές και τι λέει. Για να έρθει στο κέφι. Εμείς πώς ερχόμαστε στο κέφι που δεν παίρνουμε, πίνουμε μόνο πορτοκαλάδα. Εσύ έπεσες μέσα όταν ήσουν μικρός, σαν τον Βελίξ. Ο Βελίξ. Ναι. 18χρονος Αριανός εδώ. Φέτος θα ανέβει τρένο η ομάδα για του χρόνου διπλώμες στην Τούμπα. Τρένο. Άνετα πάω. Το 5-0 πόσο πλήρωνε με τον Εγινιακό. Άστο το έργο, πες. Τα τρίκαλα θα σε δω. Θα σου πω κάτι. Ναι. Θα κάνει πρέσικ τώρα. Κάνει πρέσικ. Μου το λες σήμερα. Άργησες. Να μου το έλεγες πριν. Μπράβο Γρηγόρη. Εντάξει, μια φορά τραβήξαμε καβγά για αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Μην ξανατραβήξουμε. Σε παρακαλώ, σου κοπεί, θα είναι λόγο να σκοτωθούμε. Εντάξει, μην μου πεις κονόμησα έκανε. Όχι, ή θα με πάρεις πριν. Εντάξει, και θα μου πεις πάμε να βάλουμε από 100-200 χίλια ό,τι μπορούμε. Εντάξει Γρηγόρη. Ή μου το πεις καθόλου. Συγγνώμη, μετά Γρηγόρη. Τι να το κάνω εγώ μετά. Συγγνώμη Γρηγόρη. Καλά κάνεις και το λες. Ή ξέρεις τα κόρνερ εκεί. Τι να το κάνω. Πριν τα το ξέρω, ρε φίλε. Είπες 2-0 τον πάω. Μαγκιά σου. Μαγκιά σου. Πρώτο μάγκα. Δεν το ξέρα Γρηγόρη. Έτσι το προέβλεψα. Όχι. Ναι. Μισό λεπτό. Μου λες τώρα για το 5-0. Το ήξερες πριν? Όχι, μετά. Τι να το κάνω εγώ μετά? Μετά Γρηγόρη. Τι να το κάνω? Δεν ξέρω Γρηγόρη. Μπορώ να κάνω τίποτα? Συγγνώμη Γρηγόρη. Δεν λέω για να μου πει συγγνώμη. Στο λέω Γρηγόρη. Θα παίξουμε στοίχημα σήμερα. Θα με. Champions League. 0-2 τον Ολυμπιακό. Σκορ. Ο Βαλβέρδε έφαγε τα ψάρια, τις καραβίδες, τον πήγαν στο Φλίσβο εχθές. Άκου, λοιπόν. Ναι. Ολυμπιακός Μπαρσελόνα 0-2. Σπόρτ Κλισαβόνο Γιουβέντους. 1-1. Ρώμα Τσέλσι. Ρώμα Τσέλσι. 1-1. Αθλέτικο Καραμπάκρα, τι να συζητάμε. Celtic Bayern. Celtic Bayern. 2-2. 2-2. Ναι. Βασιλεία Τσεκά. Δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω. Μάλιστα, United Benfica. 1-0. 1-0. Έχει τρελαθεί με τον Μουρίνιο που πάει στην 3-5-2, το έχει ρίξει το τρίτο στόπερ. Έβλεπε Αλέφαντο προχθές στο Art. Του στείλε μήνυμα ο Αλέφαντος. Παίξε 3-5-2 να σωθεί. Το γνώρισε. Το Μουρίνιο. Στην Κύπρο. Άσε. Είχαν πάει με τον Καρατζαφέρι ταξίδι. Είχα πει και. Πες τον ότι δεν τον πιστεύω. Ο Μουρίνιο το ξέρει.
Όχι, ρε, το ξέρω. Δηλαδή, άμα το γνωρίζει, θα πει. Ναι, ναι, ναι. Αλέφα το Μίγκο, ναι. Άσε, πιστεύω ότι ποδοσφαιρικό πει ότι γνώρισε τον Μουρίνιο, δεν τον πιστεύω. Όχι, ρε, στην Κύπρο. Ότι πήγαινε, κατασκόβευε του μεγαλύτερου προπονητέ του κόσμου, το ξέρω. Ότι γνώρισε τον Μουρίνιο, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Πώς είναι η μικρή σου Ρόξη? Άσε, με τη Ρόξη νιώθω λίγο σαν καινούρια μαμά. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Friends by Quick Omega Pet. Σε ενημερώνει εξειδικευμένο προσωπικό για ό,τι απορία έχεις για το ζωάκι σου. Με κτηνίατρο και γκρούμερ σε κάθε κατάστημα. Και από προϊόντα? Η μεγαλύτερη ποικιλία που μπορείς να φανταστείς. Με διαφορετικές προσφορές κάθε 15η ημέρο. Με 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, κάποιο σίγουρα κοντά σου. Αλλά και με delivery και οργανωμένο e-shop. Friends by Quick Omega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Ciao amore, είμαι εδώ, καυτή και σε περιμένω. Ζουμερή σαν subito pasta italiana. Νόστιμη σαν subito pizza cacciatore. Γλυκιά σαν subito crepa con merenda. Πάρε με subito για να σου κάνω όλα τα γούστα. Η πιο καυτή ιταλική γεύση σε περιμένει στο Σούμπιτο. Κάλεσε και εσύ τώρα. Δελφόν 145. Τηλέφωνο 327-623. Πλατεία Θέρμης 486-244. Πλατεία Ευόσμου 706-600. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ξεχασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη, τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Μπριάκου. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα φασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα και νη. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα και νη. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα και νη. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, πάνε σε σόρουχα και σερβιέτε σάνι, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Ultrax και AIM, 50% φθηνότερα. Προϊόντα Johnson's Baby περιποίησης μαλλιών και Baby Bath, 50% φθηνότερα. Kleenex καθαριστικά πατώματος, σπρέι, αντλίες και πανάκια, 40% φθηνότερα. Και Ariel Σκόνη, υγρό κάψουλες, η συσκευασία μόνο 7,69. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά.
Έσπασε το τζάμι στο σπίτι, στη βιτρίνα του καταστήματος. Πρόβλημα με το μηχανισμό της γυάλινης πόρτας. Ή μήπως λέρωσε εσωτερικά το διπλό τζάμι στο κούφωμα και θέλετε να το αντικαταστήσετε με πιστοποιημένο ενεργειακό διπλό τζάμι? Απευθυνθείτε στον Κουκουρίκο και είστε τζάμι. Διαθέτει καθρέπτες, τρίπλεξ ασφαλείας, ντουζιέρες. Επισκεφτείτε το κουκουρίκος.gr και θα εκπλαγείτε. Κουκουρίκος Νικόλαος, προφήτη Ηλία 17, Πηλαία. Τηλέφωνο 303-506. Κάποιοι βγάζουν τις κάλτσες για να ξεκουράσουν τα πόδια τους. Κάποιοι άλλοι βάζουν τις κάλτσες για να ξεκουράσουν τα πόδια τους. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης Varizan. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μειώνουν δραστικά τα σημάδια κούρασης. Varizan. Βάλτες και ξεκούρασε τα πόδια σου. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας. Και ενυδατική κρέμα Varizan Cream. Η ανακούφιση Varizan σε δροσερή μορφή κρέμας. Vican. Καθημερινός σύμμαχος υγείας. Ναι, γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κύριε μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώροι και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε. Το 2310 για τα 390 είναι δικά σας, 955 και όλο το μήνυμα στο 54340. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Επίσης, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμων, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, τώρα που έχει ρίξει και ο κόμβος, είναι 5 λεπτά από την καρδιά της πόλης, προσφέρει στους φίλους οδηγούς ταξί το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.500 ευρώ τελική τιμή, μόνο. Επειδή η επιδότηση της ΔΕΠΑ δεν αναμένεται να κρατήσει SAE. Τι θα πει SAE? Για πάντα. ΔΕΠΑ τι? Δεν το... υπάρχει η ΔΕΠΑ και η ΔΕΣΠΑ. Είναι το φυσικό αέριο. Ποια ΒΕΣΠΑ? ΔΕΠΑ και ΔΕΣΠΑ. ΔΕΣΠΑ, ναι. Πρημοδοτεί τους φίλους οδηγούς ταξί, γιατί θεωρείται οικολογικό. Ωραία. Λοιπόν, το πρημοδοτεί. Ωραία. Και γι' αυτό βγαίνει τόσο χαμηλή τιμή. Μόλις θα πουλήσουν όλα, μετά. Επειδή αυτό δεν θα είναι για πάντα. Αυτό πες. Λέω λοιπόν, φροντίστε τώρα, ναι, πριν να είναι αργά. Σωστό. Καλά. Περισσότερο στο 2310-596-5. Ναι. Συγγνώμη, έχει, τι έχει, παρέμβαση του διευθυντή, απολύες. Την ώρα που κάνουμε κομπή. Τι θέλετε, ρε παιδί. Μας κάνεις πόλεμο. Τι έγινε, πες. Τι θέλει να μας κόψει, τι. Να του την πέσουμε. Άσε τα σαλιά, βρε, σαλιάρι, βρε. Τι έγινε, τίποτα. Τι φωνάζει, γιατί μάλλον. Δύο γραμμές είναι ελεύθερες. Η υπόλοιπη. Γιατί μαλώνει τώρα ο Ιχολίδης με τον διευθυντή. Γιατί είναι ο διευθυντής με τον πρόεδρο των συνδικαλιστών. Πού να κάνουν αυτά. Τι είπα, στα βουβάλια όταν μαλώνουν, άσε. Τα βατράκια εμείς δεν χρειάζεται να. Τα βουβάλια. Ο ένας είναι μια χαψιά και ο άλλος δύο. Έλα, πάμε αργά. Παρακαλώ. Κοιλιά κάνεις, άντε. Ναι. Καλημέρα. Κοιλιά κάνεις, ναι, αργά. Κοιλιά έλα, έχω, φίλε, δεν ναι κάνω. Άντε. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ορίστε, φίλε, ναι. Ναι. Ραπτόπουλε. Παρακαλώ. Για πες μου για τον business bar, εσύ. Καταρχήν ο Λικαντουρί δεν μου αρέσει εμένα. Πιστεύεις ότι ο business bar σβήνεται? Μη φωνάζετε, ρε γαμό, την τρέλα σας. Πάτε άλλου μαλώστε. Πάτε έξω, δεν μπορώ να ακούω. Έλα, ναι. Ρε εσύ, κάνετε κάνετε ραδιοσκηνοθεσία τους άλλους και αφήστε μας τουλάχιστον να κάνουμε τη δουλειά μας. Γαβ, γαβ, γαβγίζετε. Σας ενόχλησα εγώ ποτέ στη δουλειά σας? Πάρ' το πάλι, ρε φίλε, πάρ' το πάλι. Εδώ στους άλλους κάνουν ραδιοσκηνοθεσία και εδώ καυγίζουνε. Άμα θα σας πλακώσω στις μπουνιές και τους δυο όμως θα φταίω εγώ. Εγώ αυτό περιμένω και δεν μιλάω τόση ώρα. Να πας να τους φύρεις. Αφάτε καμιά στο σαγόνι. Έλα, φίλε. Απολόγια. Έλα, ρε Κωστή, θα μου απαντήσεις αυτό. Δεν σ' άκουσα, ρε φίλε. Για τον Αλκαντουρί σου είπε. Δεν του αρέσει. Τον Αλκαντουρί εγώ προσωπικά δεν τον πάω σαν παίχτη. Δεν είναι καλός παίχτης. Προτιμούσα
τον Μπίζεσβαρ να παίζει. Ναι. Και εγώ θα προτιμούσα τον Μπίζεσβαρ να παίξει. Αλλά τρώνε, ο Μπίζεσβαρ. Τον τρώνε τον Μπίζεσβαρ. Όχι, δεν τον τρώνε τον Μπίζεσβαρ. Ο Μπίζεσβαρ τρώει. Ο Μπίζεσβαρ τρώει. Τρώει πολύ. Άμα ναι, κάτσει στην ταβέρνα με τον κόκκινο, θα φάει τον ταβερνιάρι ο κόκκινο και την ταβερνιάρι θα τη φάει ο Μπίζεσβαρ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά αν είχε θέση στην ομάδα, πιστεύεις ότι θα έτρωγε όπως τρώει ή θα προσπαθούσε να παίξει. Τελείωσε ο Μπίζεσβαρ από τον ΠΑΟΚ βιολογικά. Δεν μπορεί, από πέρσι έχει πέσει κι άλλο. Δεν μπορεί. Από πέρσι. Ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ σε χτυπήματα της μπάλας, τελειώματα, τι θέλεις να σου πω άλλο. Πάσες, διαγώνιες, κάθετες, τρίπλα τίθε, σουτ. Είναι παλέμαχος πια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Είναι πια παλέμαχος. Μπορείς να μην χτυπάς τον πλήκτρο του Μακαλάκα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Κωστή, γεια, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, κάποτε μας έλεγε τον κόκκινο γουρουνομούρι, πώς τον έλεγε. Ό,τι θέλω, το λέω τον κόκκινο και ο κόκκινο ό,τι θέλει, λέει σε μένα. Μπορώ να πω. Ναι, αλλά μην τα ακούμε αυτά που λες, για. Είσαι τόσο ευαίσθητος. Θα επαναλαμβάνουμε και εμείς τότε, άμα είναι έτσι. Άμα είσαι τόσο ευαίσθητος, άκου ζουν. Εγώ τον έβγαλα μια φωτογραφία του κόκκινου με το κινητό. Ναι. Ήρθα κοντά του μια μέρα και τη βλέπω τη φωτογραφία και λέω πράγματι έχει διασταύρωση με γουρούνι αυτός. Εσείς είστε όμορφος. Ναι, ναι, άντε, γεια σου, ρε Κωστή. Ναι, συνήθως όταν κοροϊδεύουμε τους άλλους, τα μούτρα τα δικά μας δεν είναι καλύτερα, να έχεις υπόψη σου. Κανένας ωραίος άντρας. Όταν αρχίζει και έχει θετικά προβλήματα. Όταν έχει θετικά προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει. Παίρνει πουθενά να γνωρίσει κάποιον για να. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Πέσανε οι υπόλοιποι. Να μαλώνετε και πέφτουν από την κρίνια. Η αρνητική ενέργεια φέρνει και ζημιές. Α, ζητεί εδώ μέσα όλοι. Μην τρελαθώ εγώ τώρα. Μία γραμμή μόνο. Πάμε, μην παίζει κι αυτός, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Δεν πέφτω εγώ, ρε. 17 χρόνια Σαριανός είμαι. Εσύ είσαι ντούραζε, τι να παίζεις. Εσύ 5 χρόνια πεσμένος είσαι, ρε φίλε. Τι να παίζεις άλλο. Ανέβω τώρα μια και Αριανός. Άκου τι σε είπε, ο αλήτης. Το γουρούνι τώρα, άκου. Για να σε κολλαντήσει. Ωραία, κατσαρίδα είναι αυτός, μην τα περιπλέκεις. Τι είναι κατσαρίδα. Φαλακρή κατσαρίδα. Αυτός είναι ποντικός. Ποντίκαρος είναι, όχι ποντικός. Ποντίκαρος είναι. Κωστή. Έλα, φίλε. Τον Ατρόμητο τον προβλέπει να τερματίζει. Πάνω από τον ΠΑΟΚ ή κάτω από τον ΠΑΟΚ. Τέταρτο. Εσύ τι θέλει. Περίμενε, εσύ τι θέλει. Εγώ τι θέλω. Ναι. Εγώ το θέλω πρώτο. Το θέλει πρώτο, ε. Και βέβαια. Δεν μπορεί αυτό τώρα να ακούει τι κόρδε των ΠΑΟΞΙΔΟΝ Μάιο μήνα και αυτό να παίζει μπαράζ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ερώτηση. 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 Θα θυσίαζε την άνοδό σου. Δηλαδή, αν σου λέγανε τέλο του χρόνου πρωταθλητή. ΠΑΟΚ πρωταθλητή Άρη. Αυτά στον κουμπάρο σου θα ρωτήσει. Άστε τώρα. Άλυτα. Ναι. Το φίλο, εγώ ρωτάω το φίλο ο οποίος είναι ανιδιοτελής. Ναι. Εντάξει. Γιατί εγώ δεν παίρνω παιχνίδια. Ιδιοτελής ήταν δηλαδή. Εγώ είπα κάτι. Εγώ είπα κάτι. Δεν άφησα κανένα υπονόμενο. Εγώ την καθάρισα εκείνη την μπουγάδα. Δεν είμαι αδερφή, εγώ κατάλαβε. Μπράβο, Γρηγόρη. Εγώ εκείνη την μπουγάδα την καθάρισα. Μπράβο, Γρηγόρη. Άσου μετά τα ξαναπροβίσουμε μόνοι. Ναι, έλα. Αν θα θυσίαζα την άνοδό μου για να. Για να μην δει τον Πάοκ πρωταθλητή, ναι. Όχι, δεν θα θυσιάζα. Θα ανέβαινα και θα βγει πρωταθλητής. Με έχουν λείψει. Θέλω να πάω να πάρω διπλό μέσα στην Τούμπα. Δεν γίνεται άλλο. Μ' αρέσει, ρε Μπέσα. Ωραίος. Έτσι. Κανένα διπλό Λουκάνικο από καμιά καντίνα έξω από την Τούμπα μπορεί να πάρει. Και ο Απόλλων και ο Ηράκλης ανέβει να είναι τέσσερις ομάδες από την πόλη. Αυτό μου έχει λείψει εμένα. Σου λείψε εσένα. Μου λείψε. Πάντως διπλό σουβλάκι, πανσέτα σε καμιά καντίνα έξω από την Τούμπα μπορεί να πάρει. Και όταν ανέβηκε με τον Χαριστέα, τέσσερα τον έριξε. Είχε τον Κοντομινά, δεν είχε τον χρόνου. Πάω ναι. Κάρι σε ένα δύο, γράψτο. Ναι, ναι. Γράψτο. Εντάξει, εντάξει. Και θα κλαίνε νύχτα μέρα τα φιλιά μου. Για χαρά. Παρακαλώ. Στο παλατάκι διπλό μπορεί να κάνει, άμα πέσει και το ρεύμα εκεί πέρα. Στην Τούμπα δύσκολο έλεγε από τα επόμενα 30 χρόνια. Ναι. Καλησπέρα, μάγκες. Καλησπέρα, φίλε, μάγκες δεν είμαστε. Ήμασταν παλιά. Μάγκες είστε. Γιώργος Παοκτσής από Σαμοθράκη πλέον. Ο Γρηγόρης καταλαβαίνει ποιος είμαι. Και εγώ καταλαβαίνω στη Σαμοθράκη πλέον. Κώστα, με θυμάσαι. Είμαι από τη Λίμνο και με τον Γιώργο του Καράκου εκεί πέρα που πήγα και γνώρισα. Στη Σαμοθράκη, ρε φίλε. Στρατιωτικός είναι. Στη Σαμοθράκη, τι κάνεις εκεί στη Σαμοθράκη. Στρατιωτικός. Είμαι στρατιωτικός. Κώστα, από Λίμνο πήγα στη Σαμοθράκη. Γιατί δεν είμαστε μέσα στα βίσματα για αυτά εμείς. Είμαστε στην παραμεθόριο. Εντάξει. Παοξής είμαι, για χ το κόβω το ντέρμπι. Ναι. Δεν πιστεύω να παίξουν κλειστά και οι δύο. Είναι τέτοιοι προπονητές που κοιτάνε την άμυνα. Καλό είναι για τον Πάοκ που λείπει ο Μάνταλος. Ναι, αλλά και για αυτούς είναι καλό που λείπει ο Μαωρίσιο. Σωστό, σωστό. Είναι πολύ ανεβασμένος. Ανεβασμένος. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Δεν περίμενα ότι θα κερδίσουμε τόσο εύκολα τον Αστέρα. Θετικό αυτό. Ναι. Αρχίζει να παίζει λίγο μπάλα η ομάδα. Ειδικά με την άμυνα που έκανε ο Αστέρας. Ήρθε η ευλογία από τα αμυντικά χαφ.
Και πήρε μια νίκη η οποία θα ήταν πολύ δύσκολη. Μπράβο, Κωστή δεν έπαινε αλλιώς τον γκολ. Τον γκολ του Μαουαρίτσιο το πρώτο. Ναι. Έδωσε στον ΠΑΟΚ και λιγότερα τρεξίματα, λιγότερες εφόδους. Ναι, δηλαδή. Δεν φούλαρε ο ΠΑΟΚ. Και μετά κάποιοι που διαμαρτυρόντουσαν εκεί στον Κρόνο που έβλεπα το μάτς. Ναι. Ότι ρε παιδί μου, να πούμε γιατί σταματήσαμε. Του λέω είναι διαχείριση. Λογικό είναι στο δεύτερο μήχρονο να πέσει λίγο η ρυθμή. Έχει το δρόμο για το μαγαζί. Σταμάτα ρε κοκκινή. Ζουμ, ζουμ. Λέγε φίλε. Λογικό είναι. Εντάξει, ντέρμπι έρχεται, οι ρυθμοί θα πέσουν. 2-0 κέρδισε. Στο 2-0 άμα φουλάρει πρέπει να είσαι φελό. Έτσι. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι είναι κρίμα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε, γιατί δούλευα 3 η ώρα το άνοιξα το ράδιο. Είναι κρίμα για αυτό που έγινε στη Λιβαδιά που αφαιρέσαν τα κασκόλ για αυτά του ΠΑΟΚ από το παλικάρι που χάθηκε. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Γιατί δεν το παλιότερα αυτό που έγινε με τα κασκόλ του Ηρακλή το είχατε αναφέρει, γι' αυτό το λέω. Ρε φίλε, συγγνώμη, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι εύκολο να έχει έρθει μια είδηση. Τι έγινε ακριβώς. Γιατί εγώ τι μας λες τώρα, γιατί εγώ πήγα στη Λιβαδιά και το τι έγινε στη Λιβαδιά. Εγώ τώρα τα ακούω. Λες δηλαδή να το θάψω. Όχι, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Τι έγινε στη Λιβαδιά, πες μου. Λοιπόν, είχε σκοτωθεί το παλικάρι σε έναν μήλο εκεί πέρα. Το παλικάρι στο μήλο, δεν το ξέρουμε. Τι έγινε. Και είχαν αφήσει κάτι κασκόλ εκεί πέρα, εκεί πέρα οι παοκτσίδες και πήγαν και τα αφαίρεσαν. Απλά είναι κρίμα και ντροπή για αυτό που έγινε. Αυτό δεν είπα κάτι παραπάνω. Διαφωνεί κανείς. Όχι, Γρηγόρη, δεν είπα κάτι. Απλά είπα. Υπάρχουν πολλοί όμως. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το γνωρίζαμε. Πραγματικά δεν το γνωρίζαμε. Είναι κατακριτέο. Όπως και αυτό που έγινε με τους Ηρακλειδείς πάλι που είχαν κάνει. Αυτό κατακριτέο. Δεν διαφωνούμε, απλά δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Εντάξει, Γρηγόρη, καμιά τετράδα για σήμερα έχουμε. Κάνε να το σβήκε. Θα δώσετε μετά. Τώρα. Όχι. Over 3,5. Γράφε. Λέγε. Over 3,5 τον Ολυμπιακό. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Ναι. Over 3,5. Το Βαλβέρδε έχει δίκιο, Κωστή. Ο Βαλβέρδε έφαγε τα ψάρια. Ρε Γιώργο, γιατί με ρωτάς τότε. Διαφωνεί. Εντάξει, σχόλιο κάνω. Σέβομαι τις προβλέψεις. Over 3,5 τον Ολυμπιακό. Πάμε. Άσο τη Sporting Λισαβόνας. Ναι. Και Χ τη Ρώμα. Χ τη Ρώμα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εντάξει. Το ένα δίνει 2, το άλλο δίνει 3,65 και το άλλο δίνει 3,30. Over 3,5 δεν πόσα γκολ πρέπει να μπουν εδώ. Τέσσερα γκολ. Εγώ βλέπω το ίδιο σκορ. Ένα, εγώ βλέπω ότι ο Μέση, σαν το Δάνη Κατρανίδη εκεί στην αναδυομένη. Μπορεί. Ούτε θα υδρώσει ούτε τίποτα. Μπορεί, ρε φίλε. Εγώ είπα τη γνώμη μου, η οποία δεν είναι οπωσδήποτε και η προφητεία. Έχει πάει στο Χίλτον εκεί. Μπορεί να έρθει και πάρει Χίλτον, να πούμε. Λέγε παρακάτω. Αν έρθει και πάρει Χίλτον, την κάτσαμε. Πάμε, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Πολύ χαλαρά. Φίλε, κοιμάται το μωρό. Ναι, έχω βασικά ψηλό θεματάκι, γι' αυτό δεν μπορώ να φωνάζω πολύ. Συγγνώμη. Μιλούσαμε και χθες και έπεσε για κάποιο λόγο. Μιλάς έτσι, ερωτική φωνή έχεις, σαν τον κόκκινο, ναι. Λέγει. Χθες που έλεγα ότι προτιμώ 1000 φορές να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ από το να πάρει πρωτάθλημα, αλλά έπεσε το τηλέφωνο τέλος πάντων για το ντέρμπι. Πιστεύω ότι δύσκολα ή εύκολα θα το πάρει η ΑΕΚ, έστω και με 1-0. Το Μάνταλο είναι ένα θέμα που δεν παίζει, γιατί τραβούσε τελευταία. Έπαιζε όντως καλά. Πολλές θέσεις βέβαια τον άλλαζε. Όχι απλά τραβούσε, κουβαλούσε στην πλάτη του την ΑΕΚ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ο Μάνταλος πρέπει να είναι ο καλύτερα εξελίξιμος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Μεγάλο κορόιδο, φίλε. Η εξέλιξή του είναι συναρπαστική. Δηλαδή στην αρχή δεν τον πιστεύαμε για ηγέτη, ούτε εγώ ούτε όχι ότι είμαστε ηγέτη. Δεν το, αλλά αυτό το μεστομένο παιχνίδι που κάνει. Κορόιδο πιάστηκε. Το ότι τρέχει τόσο και ότι είναι στην κορόιδο και ο τρόπος που παίζει. Κορόιδο. Είναι άξιος μόνο συγχαρητήρια. Είναι άξιος Μούτζας. Καλά. Ναι. Και τώρα να δούμε ποιον πιστεύει θα βάλει Κώστα Γρηγόρη εκεί πέρα. Τον Μπακασέτα να βάλει. Το λογικό είναι αυτό που λέει ο Κωστή. Τον Μπακασέτα να βάλει. Επειδή αυτό το γκαντεμόστομα έπιασε τον Μπακασέτα στο στόμα του μία, τον έπιασε δύο. Αν τραυματιστεί με τη Μίλαν, μην μου πει μετά τι έγινε και τραυματίστηκε. Καλά, εντάξει, εγώ δεν είμαι προληπτικό, δεν τα πιστεύω. Εδώ μιλάμε το πιο προληπτικό του κόσμου. Δεν μου λες. Δεν τα πιστεύει. Λοιπόν, αν τραυματιστεί, χτύπα ξύλο ο Μπακασέτα, με πάρει τηλέφωνο και μου πει τι είναι αυτά που σου λέει. Έλα εδώ να σου πω τώρα. Δεν μου λες άλλο χαφ εκτό από τον Αϊντάρεβι που είναι αργό και δεν μ' αρέσει. Ο Μπακασέτα είναι ο άλλο. Έχει τρίτονα. Δύσκολα. Δεν έχει. Έχει γιατί... Ανεβάσει λίγο εκτός άμα κάνει καμιά μαγιά. Όπως έκαμε. Όπως έκαμε ο Πογέτα, άμα κάνει καμιά μαγιά και ανεβάσει λίγο κανένα Γιώχανσον ή το καλύψει κάπως έτσι. Και για να δεν έχει στοιχεία δεκαριού, ρε. Εγώ ναι, ψάχνω ένα δεκάρι για να χώσω τον Μπακασέτα δεύτερο φόρο. Με πειράματα λέμε τώρα. Και για να κοίτα, το λογικό είναι Μπακασέτα δεκάρι, τρεις στόπερ.
Μπακάκι ή Γκάλο, ή αν παίξω Μπακάκι τρίτο στόπερ, Γκάλο και Λόπε. Ωραία. Γιώχανσον Σιμόε, Μπακασέτα με Αραούχο και τον Λιβάδια. Αυτό βλέπω. Ο Λιβάδια είναι πολύ καλό παίκτη. Ναι, στάνταρ. Σε μια ομάδα με πιο επιθετικέ αρετέ θα είχε κάνει πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ο Λιβάδια αδικείται στην ΑΕΚ. Αδικείται. Έτσι. Και κάτι τελευταίο να πω. Πραγματικά ρε παιδιά, απορώ με το υποτιθέμενο χιούμορ ή την παιδεία κάποιων ανθρώπων. Και εγώ με τον Γρηγόρη, ας πούμε, πολλές φορές δεν συμφωνώ. Και μάλιστα υπήρχαν φορές που ήθελα να πάρω να τον κράξω. Αλλά να παίρνει τώρα τηλέφωνο και να λες. Χρειάζεται αυτό. Έλα τώρα, αυτό που μιλάει ο Γρηγόρη σε μένα. Χάσε λίγο. Και εγώ στον Γρηγόρη είναι αυθόρμητο εκείνη την ώρα. Το να σχεδιάσω να του την πω. Δεν βγαίνει και ωραίο, ξέρεις. Και να μην το ξέρεις κιόλα στον άλλον, ξέρω εγώ, λέει τώρα. Ρε φίλε, δεν το λέει χαϊδευτικά, όπως λέει εμένα. Δεν το λέει χαϊδευτικά, όπως λέει σε μένα, ρε καραφλέ και τα λοιπά. Χαϊδευτικά. Του το λέει με μίσος. Δηλαδή ότι αυτός είναι ο κούκλος, ενώ ο κόκκινος, ας πούμε, είναι άσχημος. Για να το κλείσουμε, αδερφέ, άκου να δεις. Εσύ με τη γυναίκα σου μιλάς όπως θέλεις. Ή με την κοπέλα σου, με οποιονδήποτε. Είναι δυνατόν τώρα εγώ να οικειοποιηθώ μια λέξη, ένα. Μια χαριτωμενιά που τις λες και να το πω για δικό μου, επιτρέπεται? Όχι, βέβαια. Εντάξει, απλά επειδή υπάρχει επικοινωνία και ο άλλος είναι εύκολο να σηκώσει ένα τηλέφωνο, δεν κοστίζει πλέον τηλέφωνο, είναι δωρεάν. Τρώει ξύλο από την εφορία, από τις κυβερνήσεις. Σου λέει ποιον θα βρίζω. Αλλά και εσύ σου να φάουλ όμως μετά, γιατί είναι σαν να πέφτει στο επίπεδο του. Ο συγκεκριμένος ξέρω ποιος είναι. Άκου να δεις. Δεν κάνει τίποτα άλλο επειδή έχει φάει τόσο πολύ ξύλο. Από το να παίρνει και να χαλάει και τη ροή της εκπομπής. Αυτός είναι ο λόγος του να πάρει. Καλά, λέει ο κόκκινος. Δηλαδή, κλείσε, αν έλεγε κάτι καινούργιο, θα τον άκουγα και αν μου την πει. Ωραίος. Πάμε επόμενος. Γρηγόρη, βλαμμένος τελείως ο ΡΑΠ. Όταν ξεκινήσετε, είπε ότι δεν υπολογίζει καθόλου την ΑΕΚ και πριν από 5 λεπτά ότι ο Γαύρος τελείωσε και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα χτυπηθούν. Το μήνυμα το έκανε γαργάρα που βγήκε ο Κούγια στο Γεωργείο, το προτάσμα να το πάρει Μελισσάνιδης. Ξέρει λιγότερα από σένα που λες ότι έχει πληροφορίες. Εγώ δεν είπα ότι έχω πληροφορίες. Εκτίμηση κάνω. Και λέω, θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και όλοι θα πιούμε μια σουρωτή να το χωνέψουμε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο, λίγο παραπάνω το ΡΑΠ. Γιατί? Από τον κλάδο των ταξιδιών, για τα τόσα καλά λόγια που λέει κατά περιόδους για τον κλάδο μας. Να τον ευχαριστήσω μέσα στην καρδιά μου και σε ένα Γρηγόρη και τον Κώστα. Εντάξει, τραβάτε λούκι και εσείς, θα πούμε. Τίποτα άλλο, δεν θέλω να αφαιρθώ. Ρε φίλε, να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Ήσασταν η χειρότερη κολοφάρα αυτή, η οποία. Πώς σε εκφράζεις έτσι, λοιπόν. Η Μαμάο και Δέρνο. Σαν τον Παΐσιο. Μ' ακούς. Έμαθες τα γράμματα, πώς μιλάς έτσι. Και είστε οι πιο αδικημένοι, γιατί οι περισσότεροι από εσάς που υπάρχετε σήμερα έχετε φάει ένα κουτουλίδι με αυτά που κάνανε. Οι πρώτοι που την πατήσαν από την κρίση είστε ταξιτζίδες. Και αντί να σταθούν δίπλα σας, σας βρίζανε. Και πλέον πάτε για ένα μεροκάματο. Να είμαστε όλοι καλά. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη. Τώρα που είσαι κάτω, εγώ θα σε κλωσάω. Πόσο αδερφή πρέπει να είναι. Είχα υποχρέωση να σου το πω, γιατί με το είπαν πολλοί συνάδελφοι και έπρεπε να σας πάρουμε ένα τηλέφωνο. Και ένα δεύτερο για τον ντέρμπι που λένε όλοι. Ναι. Η ΑΕΚ την Πέμπτη πιστεύω θα τα δώσει όλα. Είναι ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Έχει ένα καλύτερο ρόστερ. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει καλύτερη ομάδα. Είναι επιτέλους ο ΠΑΟΚ να κάνει το διπλό, να κάνει τη διαφορά. Για να πάμε μπροστά να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Η ευκαιρία, φίλε, η ευκαιρία είναι. Πες μου ένα λόγο να τον πιστέψω. Ότι η ΑΕΚ θα είναι κουρασμένη. Πες μου ένα λόγο στον ΠΑΟΚ να πιστέψω. Αυτή την επαρχιωτήλα που βγάζει όποτε κατεβαίνει η Αθήνα. Όταν κατεβαίνει κάτω στα ντέρμπι, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πες μου ένα λόγο, δηλαδή να σου πω κάτι. Όλη την καλή διάθεση έχω. Γιατί να πιστέψω θα το κάνει με την ΑΕΚ, που είναι και ΑΕΚ. Όχι να το κάνει, πρέπει να το κάνει. Βρε ότι πρέπει μαζί σου, πρέπει να το κάνει. Και στο λέω εγώ που σου λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Αλλά λέω γιατί να τον πιστέψω την Κυριακή. Είδομεν. Πάντως να ξέρετε ότι με τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο στα ντέρμπι, ότι όλοι οι επαγγελματίες τρώνε ψωμάκι. Ακόμα και ο δικός μας ο κλάδος. Γιατί όταν παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα στην Αθήνα, μια ώρα από τις 5 έως τις 7.30 θα μετακινεί το κόσμο να πάει στις καφετέρια και δουλεύουν όλοι παιδιά.
Ο ΠΑΟΚ δίνει χρήμα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Βόρεια μέχρι Ελλάδα. Μέχρι τώρα, δεν το λέμε τώρα μέχρι αυτό τώρα να καλά, λέγαμε. Μέχρι τώρα καλά τα έλεγε. Να πιστέψω ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕ πληρώνουν ταξί για να πάνε να δουν και το ΠΑΟΚ. Και ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη, να ξέρει πάντω. Έγινε, να είστε καλά. Εσύ πιστεύει ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕ παίρνουν ταξί για να πάνε να πιούν καφέ να δουν ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Όταν κινείται το χρήμα. Πες κάτι να πάρουμε 500 τηλέφωνα χωροποιημένα. Άμα 1000 μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη βγάζουν 1000 ευρώ από ένα μάτσο του ΠΑΟΚ. Αντί να πάρει το λεωφορείο, μπορεί να πάρει το ταξί αυτό. Ρε πέντε να γίνει. Ποιο ΠΑΟΚ θα δώσει τώρα. 5 ευρώ για τι μπύρε έχει. Θα δώσει και 5 ευρώ. Είναι ο Άρης και ο Ηρακλής, άδεια είναι τα μαγαζιά. Καλά λέει. Ο Ολυμπιακός όταν παίζει και η ΑΕΚ έχει κόσμο που δεν έχει. Μη φωγκά κόκκινε. Άμα πάρει μια καφετέρια που έχει 100 καρέκλες, στον ΠΑΟΚ θα είναι 100 γεμάτες. Εντάξει, στον Ολυμπιακό θα είναι οι 50 γεμάτες, στην ΑΕΚ οι 30 γεμάτες, στον Άρη οι 10 και στον Ηρακλή θα υπάρχει ο μπάρμαν και η μπαρ-γούμαν και θα φλερτάρει ο ένας τον άλλον. Πάνε επόμενη γραμμή. Θες να έρθεις το βράδυ να δούμε μαζί Ολυμπιακό. Πάμε ρε κόκκινε. Θες ένα μαγαζί να έρθεις μαζί. Τι να δω. Να δούμε Ολυμπιακό. Όχι, θα έχω φίλο με το φίλο μου τον Νικολάκη ραντεβού. Πάρε και τον Νίκο. Αφού έχουμε συγκεκριμένο μέρος. Γουστάρουμε να πάμε. Τι θέλετε να είστε τρυφαρότατα τέτ. Αφράτε τα τέτ, είστε εσείς τα καλόγεροι. Άσε. Φράτε τα τέτ. Βλάκα. Πάμε. Έλα ρε φίλε, ένα λεπτό έχει. Έλα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς τον. Κωνσταντίνε, είσαι φοβερός. Γρηγόρη, αν δεν γνωρίζουμε κάτι να μην παίρνουμε θέση. Καταρχήν για να μην κοστολογούμε πράγματα στην κρίση, ο επαγγελματίας έχει καθαρίσει με κάπα κεφαλαιό από το 10 και ένθεν. Να ξέρεις όμως ότι ο μοναδικός, γιατί έχει το χέρι η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, κλάδος που υπέστη 2.200 εκατομμύρια και μάλιστα αναδρομική, πρόσεξε με, αναδρομική εφαρπαγή, είναι ο κλάδος των γενικότερου τσιγάρων, στο πω έτσι, καπνοπολών. Είτε είναι περίπτερο των καπνοπολών. Ναι, γιατί, και λίγο γιατί παραπάνω του περιπτέρου στην πλάτη, να σου εξηγήσω για να κλείσω για να μην κάνω τη γραμμή. Γιατί η παρατήρηση, για να καταλάβω. Σε έκανε παρατήρηση, δεν σε έβρισε. Δεν θέλω να πω μεταξύ ούτε στον φίλο τον Ταρίφα ούτε σε κανέναν, όλα τα επαγγέλματα έχουν ρημάξει. Απλώς να ξέρει ότι το αλκοόλ και το τσιγάρο έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση αναδρομή. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Μα δεν απαντάει. Δεν τον αφήνει τον άνθρωπο. Ρε φίλε, τι σημαίνει αναδρομική. Ρε φίλε, όταν χρησιμοποιείς κάποιους όρους οι οποίοι θίγουν, καλείς. Ξέρω πολύ καλά τι χρησιμοποιώ, Γρηγόρη. 20 χρόνια είμαι στον κλάδο αυτόν, στο κουμπέτι. Επειδή είσαι στο κουμπέτι, ρωτάω λοιπόν κάτι. Τι είναι αυτό που σε έθιξε. Που δεν γνωρίζω δεν και σε. Θύχτηκα, δεν σου είπα θύχτηκα. Είπε ότι όταν δεν γνωρίζω. Για να μην φύγουμε καταστάσεις, λέω, χωρίς λόγο. Σου είπα ότι το Μάρτιο λοιπόν του 11. Η τότε κυβέρνηση πήρε αναδρομικά από τις καπνοβιομηχανίες και μετά κατ' εξέλιξη τους επόμενους 6 μήνες από εμάς αναδρομικά φόρους. Δεν αναδρομικά το γνώριζα και δεν αμφιβάλλω. Σου βάζω να πληρώσεις για το 10 ενώ δεν αυτό το είπε. Δεν το γνώριζα και δεν αμφιβάλλω. Μην κάνεις 7 ερωτήσεις κόκκι. Φίλε, δευτερόλεπτα. Με το λαθρέο τσιγάρο. Με το λαθρέο τσιγάρο που πουλάνε οι Ρώσοι εκεί στην Εγνατία. Κωνσταντίνε μου, δεν είναι μόνο οι Ρώσοι, εντάξει, πες πιτός. Ναι. Που δεν τους ελέγχουν. Γιατί φίλε δεν μου. Σταμάτα λίγο. Γιατί δεν τους ελέγχουν. Με μένα θέλει να. Γιατί δεν τους ελέγχουν. Πώς δεν τους ελέγχουν. Απλώς από τότε σταμάτησε, ξέρεις, να σου το πω εγώ, ας πούμε, υπεύθυνα. Υπό ποια είναι υπεύθυνα. Από την μέρα που ξυλοδράστηκε τον άμυρο, τον άτυχο, τον γκαντέμι, να το πω έτσι, φίλο και εύχομαι να είναι γερός και δυνατός των επιδημοτικής αστυνομίας ακόμα στην Αγία Σοφία, συγγνώμη, στην Αριστοτέλους. Το ξυλοφορτώθηκε. 5 μήνες στο νοσοκομείο ήταν, Γρηγόρη, άνθρωπο. Ερώτηση. Έχω λόγο. Μην τον αφήσει, μην τον κλείσει. Έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτά που. Γυρίζει χρήμα, είναι όλοι μέσα. Βρέ, άνθρωπε. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι το επάγγελμά σου πλήγει και περισσότερο. Α, τα θεήστηκα τώρα. Δεν κατάλαβα. Γιατί όμως να μην έχω συμπάθεια στους οδηγούς ταξί όταν ήταν οι πρώτοι που την ακούσανε. Καλέ μου, άνθρωποι, ξαναλέω. Αν μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή. Το Μάρτιο του 2011 που πέρασε το τελικό. Το τελικό προμνημιακό του προϋπολογισμού αναδρομικά επί Γεωργίου Παπανδρέου και δεν εστιάζω εγώ τώρα. Πρόσεξε. Δεν λέει κανείς όχι. Πάρθηκαν λεφτά. Αν εσύ μεθαύριο αντί για 800 παίρνεις 600, είναι μια ζημία του μέλλοντος. Δεν λέει κανείς όχι. Ναι. Μπράβο. Ο Ιχολίπτης λέει ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και έχει δίκιο. Πάμε.